εκλεκτική προς <coughs> φίλοι και συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα. Ονομάζομαι Ζακ Περό και είμαι ο Διευθυντής του Ινστιτούτου. Με μεγάλη μου χαρά σας <coughs> καλωρίζω απόψε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση Ton, uh, tin, in Acteria, the Alexi Paris Arnopoulos. Paris Arnopoulos is professor emeritus at the Department of Political Science. At Ο Δ. Πάρη Αρνόπουλο είναι ομότιμο καθηγητή στο τμήμα πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κονκόρντια, όπου δίδαξε παγκόσμια πολιτική και διπλωματία επί 33 χρόνια. Γεννήθηκε στην Ελλάδα, μετανάστευσε στον Καναδά το 1948. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη φυσική, τα μαθηματικά και τη φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Concordia του Μόντρεαλ, αλλά και στις διεθνείς υποθέσεις και την πολυμερή διπλωματία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και στις κλασικές σπουδές και την πολιτική θεωρία στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Όταν ο Πάρης Αρνόπουλος έκανε μία γενναιόδορη δωρεά στο Καναδικό Ινστιτούτο, αποφασίστηκε να διοργανώνεται μία ετήσια εκδήλωση προς τιμήν του. Το ενδιαφέρον του Πάρη για την αρχαία ελληνική πολιτική σκέψη είναι σαφώς εμφανές ανάμεσα στις πολυάριθμες δημοσιεύσεις του. Μπορώ να αναφέρω τα έργα του για την εξωτερική πολιτική του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και τις απόψεις τους για τον πόλεμο και την ειρήνη, τη μελέτη του για τη γένεση της ελληνικής διεθνούς σκέψης ή τους προβληματισμούς του για το τι μπορεί να μας διδάξει η αρχαία Ελλάδα για την εξωτερική πολιτική. Ως εκ τούτου, Αφού συζητήθηκαν τα πιθανά θέματα με την πολιτιστική υπεύθυνη, την Ζωή Δελίμπαση, με τον υποδιευθυντή Τζόναθαν Τόμλινσον και με έναν στενό φίλο του Καναδικού Ινστιτούτου, τον δημοσιογράφο και κοινωνιολόγο Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, αποφασίστηκε να διοργανωθεί μια σειρά εκδηλώσεων που θα αξιοποιούσαν τις κλασικές ελληνικές σπουδές για την ανάλυση των σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων και προβλημάτων. Η απόψινή βραδιά είναι η πρώτη από αυτές τις εκδηλώσεις και έχει τίτλο «Τι μπορεί να μας πει ο αρχαίος ελληνικός κόσμος για τις γεωπολιτικές κρίσεις του σήμερα». Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, ο οποίος θα συντονίσει τη συζήτηση του απόψινού πάνελ και ο οποίος θα παρουσιάσει τον κεντρικό μας ομιλητή, τον Μάθιου Σίερς, αλλά και τους δύο άλλους διακεκριμένους προσκεκλημένους μας, τους καθηγητές Μαρία Γκαβουνέλη και Θάνο Βερέμι. Από πλευρά μου, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω θερμά όλους που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας. Με τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι τόσο διακεκριμένα μέλη του ΕΛΙΑΜΕΠ δέχτηκαν να είναι μαζί μας απόψε. Φυσικά, ευχαριστώ επίσης τη ζωή, τον Πολυδεύκη και τον Τζόναθαν για τη βοήθειά τους στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Δυστυχώς, ο Πάρης Αρνόπουλος δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας απόψε, αλλά έγραψε λίγα λόγια που μου ζήτησε να σας διαβάσω. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μένα που το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα χρηματοδότησε και συγκάλεσε αυτή την πρώτη εκδήλωση βασισμένη σε ένα από τα βιβλία μου. Με την ευκαιρία αυτή, τώρα πραγματικά λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι εδώ μαζί σας για να παρακολουθήσω αυτή, να παρακολουθήσω αυτή τη συνεδρία που εγκαινιάζει μία σειρά ετήσιων συναντήσεων για να συζητήσουμε τι θα μπορούσε να μας διδάξει σήμερα η κλασική ελληνική φιλοσοφία σχετικά με την ανάλυση και την κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης στον κόσμο, καθώς προσπαθούμε να επιλύσουμε τα σοβαρά πολιτικά του προβλήματα. Είναι σημαντικό τώρα για μας να γνωρίζουμε πώς έβλεπαν και εξέταζαν οι στοχαστές εκείνης της εποχής τις διακρατικές τους συνθήκες. Δυστυχώς, η κλασική πολιτική επικεντρώνεται κυρίως στις εσωτερικές υποθέσεις της πόλεως και δεν δίνει μεγάλη σημασία στις εξωτερικές της αλληλεπιδράσεις με τα άλλα ελληνικά κράτη, πόσο μάλλον με τον υπόλοιπο γνωστό μεσογειακό κόσμο. Στις κλασικές μου σπουδές, Θεώρησα ότι η παράληψη αυτή ήταν ούτως ή άλλως ασυγχώρητη, αλλά κυρίως για τους σπουδαστές των διεθνών σχέσεων, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποκτήσουν μια καλύτερη συγκριτική και διαχρονική εικόνα των διεθνών σχέσεων ανά τις χιλιετίες. Μια τέτοια καλύτερη ιστορική γνώση μας δίνει, μας επιτρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα τι ε, αντιμετωπίζουμε στην παγκόσμια πολιτική. Οπότε η θέση μου μπορεί να συμπυκνωθεί στα ρητά. Ουδέν κενών υπό τον ήλιον. Καθώ είναι πολύτιμο ο χρόνο, δεν θα καθυστερήσω περισσότερο με τα σχόλια τα δικά μου εδώ, αλλά θα αφήσω του συναδέλφου μου που διάβασαν το βιβλίο να παρουσιάσουν τι απόψει και τι αλληλεπιδράσει του μεταξύ του σε αυτό το σεμινάριο. Ελπίζω το ακροατήριο να μπορέσει να αντιληφθεί την ουσία αυτού που προσπαθώ να πω με την μελέτη μου τη εξωπολιτική, ω μια σπάνια φιλοσοφική θεώρηση αυτή τη παραμελημένη πτυχή τη πολιτική στην αρχαία Ελλάδα, και να δει την ομοιότητά τη με τα σημερινά πράγματα, όπω και με όλε τι άλλε ιστορικέ περιόδου του κόσμου. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πάρη Αρνόπουλο για αυτά τα λόγια που μα έστειλε, και τώρα θα δώσω το λόγο στον Πολυδεύκη. Σα ευχαριστώ όλου που ήρθατε. Event... Ε, Θα ήθελα να προσθέσω ότι έχουμε και streaming από την έρτε News της εκδήλωσης. Έτσι, λοιπόν, απευθυνόμαστε σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Ε, Θα ήθελα λίγο να σας δώσω κάποιες εξηγήσεις. Όταν περίπου πριν από ένα χρόνο, και εγώ συμμετείχα σε κάποιες συναντήσεις εδώ στο Καναδικό Ινστιτούτο για τον τρόπο ή μάλλον τους τρόπους με τους οποίους η χορηγία η γενναιόδορη του καθηγητή Πάρη Αρνόπουλου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Η πρώτη ιδέα που είχαμε ήταν να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να δείξουμε ότι η μελέτη των κλασικών ελληνικών, της κλασική, των κλασικών ελληνικών, Ελλήνων, όπως και πράττει και αυτό το Ινστιτούτο, αλλά και άλλα στον υπόλοιπο κόσμο, δεν είναι μόνο μία, ένας θαυμασμός νοσένδοξου παρελθόντος, αλλά είναι κάτι που θα ήταν ιδιαίτερο χρήσιμο ακόμα και σήμερα. Η δεύτερη, αν θέλετε, ο δεύτερος προβληματισμός ήταν τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δηλαδή, αυτός ο συνδυασμός με τις κλασικέ σπουδέ και τη σύγχρονη πραγματικότητα, σε ποιου τομεί θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, δηλαδή σε σχέση με την τέχνη, με την αισθητική, τον πολιτισμό, τι αρχέ γλώσσε, γιατί τώρα υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τι αρχέ γλώσσε, τα ηθικά διλήμματα, τη τεχνολογία, τη διακυβέρνηση, την πολιτική ή τη γεωπολιτική. Και τέλος, σκεφτήκαμε ότι η γεωπολιτική, σε συνδυασμό με την κλασική σκέψη, αλλά και η ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, ε, ήταν το θέμα που τελικά επιλέξαμε για την πρώτη αυτή, αν θέλετε, εκδήλωση σε αυτό τον ετήσιο κύκλο των σεμιναρίων του καθηγητή Αρνόπουλου, που ξεκινάει σήμερα. Ξέρουμε λοιπόν ότι ζούμε σε μια πραγματικότητα πάρα πολύ δύσκολη. Ε, θα ήθελα λοιπόν να διευκρινίσω ότι το σημερινό θέμα, δηλαδή τι μπορεί ο ελληνικός κόσμος να μας πει για τις γεωπολιτικές κρίσεις του σήμερα, όταν επελέγει δηλαδή αυτό το θέμα πριν λίγους μήνες, το θέμα το οποίο αποτελούσε το επίκεντρο των συζητήσεων σε σχέση με τις διεθνείς σχέσεις ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και οι άλλες κρίσεις, αλλά και άλλα προβλήματα που έχουν υπάρξει λόγω της μεγάλης αυτής αντιπαλότητας μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά έχουμε επίσης και το θέμα με την Δύση και τη Ρωσία. Ε, όπως ξέρετε, έχουμε έναν Αμερικανικό Ακαδημαϊκό, τον Γκράι Μάλισον, και έγραψε ένα βιβλίο, το οποίο ονομάζεται «Η Παγίδα του Θουκυδίδη». Το βιβλίο αυτό εμπνέεται όχι μόνο από το έργο του φοβερού αυτού α, α, ανθρώπου του Θουκυδίδη, που θεωρείται και ο πατέρας των διεθνών σχέσεων, αλλά ασχολείται πολύ και με το έργο του για τον πολεμισιακό Πόλεμο. <σφελίδη> Θα μιλήσουν για αυτό, το, για αυτό το βιβλίο οι ομιλητές και ειδικά τώρα την τελευταία περίοδο και τη σήμερα ημέρα, βλέπουμε ότι πλέον ο κόσμος αγωνιά και η προσοχή όλων έχει στραφεί στη Μέση Ανατολή όπου υπάρχουν σειράξεις και κρίσεις διαφορετικού τύπου. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζουν να είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπαν οι αρχαίοι Έλληνες. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι ένα από τα κίνητρα ή μία από τις εμπνεύσει για την επιλογή του θέματος αυτού ήταν ένα από τα βιβλία του Πάρη Αρνόπουλου «Εξωπολιτική, εξωτερική πολιτική των αρχαίων Ελλήνων» εξωπολιτικά μάλλον δημοσιεύθηκε στα αγγλικά το 1999 από το Nova Science Publication και στα ελληνικά το 2001 από την Leader Books. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν εξηγεί ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν ανέπτυξαν μια ολοκληρωμένη θεωρία και πράξη για το τι θα αποτελούσε την εποχή τη δική τους εξωτερική πολιτική, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πολλές συμμαχίες, απικίες, πόλεμοι μεταξύ, αν θέλετε, και των κρατών ή μάλλον των πόλεων κρατών. Και είδαμε τελικά, λοιπόν, ότι υπήρχαν πολλές ιδέες, πολλές μέθοδοι για τη λειτουργία της πόλης. Όμως, ο καθηγητής Αρνόπουλος αναφέρεται στην ιστορία επίσης αυτών των πόλεων κρατών. Κρατών, αλλά αναφέρεται και σκέψη και στα έργα φιλοσόφων, ρητόρων, συγγραφέων όπως ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, ο Ιεροδότος, ο Θουκυδίδης, ο Ισοκράτης, ο Δημοσθένη. Και τα συνδυάζει όλα αυτά τα συγγράμματα με τις διεθνείς σχέσεις, πώς είναι σήμερα οι διεθνείς και πώς λειτουργούν. Ακούσατε λοιπόν κάποια σκέψεις για τον καθηγητή Αρνόπουλου. Τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους ομιλητές. Έχουμε πρώτον τον καθηγητή τον Μάθιου Σίρς, ο βασικός ομιλητής. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του New Brunswick. Είναι μικρό, αλλά ιστορικό πανεπιστήμιο. Διδάσκει στο τμήμα κλασικής και αρχαίας ιστορίας και κατέχει και το δεκτορικό του στις κλασικές σπουδές από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ τα ενδιαφέροντά του από πλευρά έρευνα. Ενδιαφέρθηκε για την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή ιστορία, την ελληνική και λατινική ιστοριογραφία, του πολέμου και την κοινωνία στα αρχαία χρόνια. Έχει δημοσιεύσει πάρα πολλά βιβλία για την στο, στο Washington Post, στο Globe and Mail, μεγάλη καναδική εφημερίδα, στο περιοδικό Time και το τελευταίο του βιβλίο που δημοσίευτηκε φέτος, αν δεν απατάμε μέσω, είναι «Η Σπάρτη και ο εορτασμός του πολέμου», αλλά έγραψε το 2019 και ένα άλλο βιβλίο, κατανοώντας τους πολέμους στην Ελλάδα. Ο κύριε Σίρς, θέλω να μας καταστήσετε αισιόδοξου. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι σε μία νέα ομάδα, αν θέλετε, λόγιων που ασχολούνται με τα ελληνιστικά θέματα, έχει προσαρμόσει όλα αυτά σε νέα ενδιαφέροντα και δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ακόμα και τώρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις κλασικές σπουδές αλλά και πόσο είναι χρήσιμες στο σύγχρονο κόσμο. Ο τίτλος της ομιλίας του είναι «Μάθαμε τίποτα». Ο Θουκυδίδης για το αναπόφευκτο του πολέμου. Είναι μεγάλη πρόκληση αυτή που έχουμε, δηλαδή ο συγκεκριμένο τίτλος And, uh, from, uh, now... Είπαμε ότι θα ήταν πολύ καλά ένα συνδυασμό και με ένα από τα επιστημονικά Ινστιτούτα τη χώρας που ασχολείται με τις διεθνείς υποθέσεις ε, και βέβαια αυτό θα ήταν πολύ καλό να είναι το αρχαιότερο, το παλιότερο που υπάρχει στη χώρα μας και το πιο πολυσχυδές. είναι <laughs> <laughs> Το παλιότερο και πιο πολυσχηδές. Λοιπόν, είναι το Ελληνικό Ίδρυμα, Ελιαμέπ λέγεται, γιατί τότε ήταν Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής, αλλά μετά καθιερώθηκε ο τίτλος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, πάντως Ελιαμέπ το λένε ακόμη. <σχύ> Έχουμε εδώ δύο εκλεκτά λοιπόν στελέχη του. Είναι η η κυρία Μαρία Γαβουνέλη και λίγο στην άκρη ο κύριος Στάνο Βερέμης, Η κυρία Καβουνέλη είναι η γενική του διευθύντρια εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, καθηγήτρια διεθνού δικαίου στο, Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό και Καποτιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλο πολλών επιστημονικών ενώσεων και επίση με διδασκαλία σε άλλε χώρε, προσφάτω στο, Paris De, στην, στο Παρίσι, στην νομική σχολή. Να πω ότι το διδακτορικό τη, από ό,τι έβλεπα, έχει να κάνει με την. Δεν το ήξερα ότι έχει να κάνει με το δίκαιο της μόλυνσης <Ρι> θάλασσα. <Ρι> ναι. Το οποίο ακριβώ τη έδωσε χθε την ευκαιρία να μιλά σε μια διεθνή διάσκεψη που γινόταν στην Αθήνα για του ωκεανού και το μέλλον των ωκεανών. Και έχω ακόμη την στη χαρά να έχουμε τον κύριο Θάνο Βερέμι, ο οποίο είναι αντιπρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, ομότιμο καθηγητή του Εθνικού και Καποδεστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ε, Επίση έχει διδάξει σε διάφορα Πανεπιστήμια και Εκτός Ελλάδος και ευτυχώς δίδαξα και στην Πάντιο που τελείωσα εγώ κάποτε και τον πρόλαβα να τον έχω καθηγητή μου και χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί. Λοιπόν, Μάθιου, uh, 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 the floor is for okay. you. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πολυδεύκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πολυδεύκη. Είμαι ευγνώμων σε όλους που ήρθατε εδώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση ευχαριστώ και τους άλλους ομιλητές που συμφώνησαν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση απόψε. Είναι μεγάλη μου τιμή. Θα αρχίσω λοιπόν και επίσης να αναφέρω ότι η ομιλία αυτή κατέστη δυνατή ε, λόγω της γενναιόδορης χρηματοδότησης του καθηγητή Αρνόπουλου βεβαίω και πρέπει να πω ότι είναι τιμή μου που προσκλήθηκα να μιλήσω σε αυτή την εναρκτήρια εκδήλωση, αλλά είναι και εμπνευσμένη σε μεγάλο βαθμό από το συναρπαστικό και φιλόδοξο βιβλίο του «Εξωπολιτικά». Στο βιβλίο αυτό, ο καθηγητής Αρνόπουλος καταδεικνύει τι είχαν να πούν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς για τη σφαίρα της διακρατικής πολιτικής και των διεθνών σχέσεων καθώς και τι ακόμα έχουν να πούν για την σημερινή μας κατάσταση, η οποία, όπως είμαι βέβαιος ότι όλοι αναγνωρίζετε, δεν είναι καθόλου απαλλαγμένη από συγκρούσεις και πολέμους μεταξύ, αλλά και μερικές φορές εντός κρατών και εθνών. Συμφωνώ ότι αυτοί οι Έλληνες συγγραφείς εξακολουθούν να μας μιλούν με ιδέες και σκέψεις τις οποίες πρέπει να δώσουμε προσοχή. Εκεί που το βιβλίο του καθηγητή Αρνόπουλου κορυφώθηκε με την ανάλυση του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη μετά από μια αριστοτεχνική επισκόπηση των έργων παλαιότερων στο Χαστό, εγώ θα επικεντρωθώ απόψε στον Θουκιδίδη, στον οποίο πολλοί αποδίδουν την εφεύρεση του κλάδου των διεθνών σχέσεων. Ο Θουκιδίδη καφιόταν ότι ήθελε το έργο του να αποτελέσει κτήμα ΕΣΑΗ. Και νομίζω ότι το πέτυχε. Η συγκέντρωσή μα εδώ απόψε για να σκεφτούμε τα λόγια του είναι η καλύτερη απόδειξη αυτού. Ωστόσο, ενώ εξακολουθούμε να διαβάζουμε, να μελετούμε και να συζητάμε την ιστορία του Πελοπονισιακού Πολέμου του Θουκιδίδη, θέλω να δούμε τι διδάγματα έχει να μα δώσει, αν έχουμε μάθει κάποιο από αυτά τα διδάγματα και αν τα διδάγματα αυτά έχουν κάποια σχέση με τη σημερινή θλιβερή κατάσταση του κόσμου μα, όπου οι άνθρωποι συνεχίζουν να πολεμούν και πάρα πολλοί άνθρωποι ακόμα υποφέρουν και πεθαίνουν εξαιτία των διεθνών σχέσεων ή τη εξωπολιτική που ακόμα δεν έχουν έχουμε καταφέρει να διορθώσουμε. Πριν από το Θουκυδίδη ήταν ο Ηρόδοτο, τον οποίο ο Κικέρον αποκαλούσε πατέρα τη Ιστορία. International relations are indeed central... Οι διεθνεί σχέσει βρίσκονται πράγματι στο επίκεντρο, στο έργο ιστορία του Ηροδότου, στην έρευνα ή την αναζήτησή του. Στο προήμιο, μάλιστα, δηλώνει ότι το κίνητρό του για τη διεξαγωγή μια έρευνα ήταν να διασφαλίσει ότι τα μεγάλα και θαυμαστά έργα που έγιναν τόσο από Έλληνε όσο και από Βαρβάρου δεν θα ξεχαστούν στον χρόνο, αλλά κυρίω να εξηγήσει γιατί οι δύο λαοί, οι Έλληνε και οι Πέρσε, πολέμησαν μεταξύ του. Ο Ηρόδωτο αντιλαμβάνεται του Περσικού πολέμου ω το αποτέλεσμα τη πρώτη μεγάλη κλίμακα διεθνού πολιτική και στρατιωτική ανταλλαγή μεταξύ των Ελλήνων, που βρίσκονταν στην Ευρώπη αλλά και σε ακμάζουσε και μακραίωνε κοινότητε στην Ιωνία και σε άλλε περιοχέ που σήμερα ε, θεωρούμε ανατολικέ. Μεταξύ λοιπόν των Ελλήνων και διαφόρων λαών τη Δυτική Ασία, ξεκινώντα από τον Κρίσο και του Λιδίου μέχρι και την Αυτοκρατορία του Ξέρξη. Αν και είναι το πρώτο εκτενέ πεζό κείμενο που έχουμε στην ελληνική γλώσσα, ο Ηρόδοτο χρησιμοποίησε πολλά ποιητικά θέματα για να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα Τη έρευνά του. Όπω ε, θα ήταν προσφυλέσει στου πολεμιστέ του Ομήρου, το έργο του Ροδότου είναι έργο μνημόνευση. Τι καλό έχουν οι θαυμαστέ πράξει και τι όφελο αποφέρουν σε αυτού που τι εκτελούν, εάν ξεχαστούν. Όλα τα κατορθώματα του Αχυλέα στο πεδίο τη μάχη δεν θα είχαν καμιά αξία αν δεν υπήρχε ανεξίτηλη καταγραφή αυτών των κατορθώματων. Ο Ηρόδοτο επίση αντικατοπτρίζει την τραγωδία όταν μιλάει για του ισχυρού που πέφτουν χαμηλά, για του μεγάλου ηγέτε που, το, που ξεπερνούν τα όρια και προκαλούν τη ζήλια και την τιμωρία των θεών. Η αφήγηση του Ηροδότου για το γιατί πολέμησαν οι δύο λέει, μεταξύ του, αν και αποτελεί ζωτική και ανα, αναντικατάστατη πηγή για ιστορικού όπω εγώ, είναι ένα συναρπαστικό και δραματικό ανάγνωσμα Αποτελεί μια ηθοπλαστική προειδοποίηση προ αυτού που θα χρησιμοποιήσουν τη δύναμή του και θα παίξουν το ρόλο του ξέρξη που μαστιγώνει τον Ελίσποντο και σκάβει διόρυγα μέσα από τον Άθο. Σίγουρα οι Αθηναίοι, οι ίδιοι στο απόγειο τη αυτοκρατορική του δύναμη, στη δεκαετία του 430, όταν γράφτηκαν αυτέ οι ιστορίε και ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν ένα πόλεμο που θα κατέληγε στην ήττα για τον εξευτελισμό του, ήταν το ακροατήριο για το οποίο προορίζονταν τα έργα του Ηροδότου. Το γιατί οι δύο λαοί πολέμησαν μεταξύ του έγινε το αντικείμενο ενασχόληση για πολλού από του διαδόχου του Ηροδότου. Έναν αιώνα και πλέον μετά του Περσικού πολέμου, οι Αθηναίοι διαφωνούσαν μεταξύ του σχετικά για το σχετικά με το γιατί ένα κράτο θα έπρεπε να κάνει πόλεμο και εναντίον ποιού. Ο Ισοκράτης, αντλώντας έμπνευση από τους Περσικούς πολέμους, υποστήριξε ότι οι Έλληνες έπρεπε να ενωθούν ω Έλληνες και να δημιουργήσουν έναν πανελλήνιο... Να δείξω όμως εδώ τον Ισοκράτη... Ε, Όσο μιλώ, μπορείτε να βλέπετε τη, δημοκρα... τη φωτογραφία του Ισοκράτη. Ε, ε, υποστήριζε λοιπόν ότι έπρεπε να δημιουργήσουν έναν πανελλήνιο συνασπισμό εναντίον των Περσών, οι οποίοι δεν ήταν Έλληνε και ω εκ τούτου αποτελούσαν πολύ καλύτερο στόχο για την ελληνική στρατιωτική δράση, σε αντίθεση με την τάση των Ελλήνων να πολεμούν μεταξύ του. Όταν οι Αθηναίοι φάνηκαν απρόθυμοι ή ανίκανοι να πραγματοποιήσουν έναν τέτοιο συνασπισμό, ο Ισοκράτη στράφηκε στον Φίλιππο τη Μακεδονία, του οποίου η στρατιωτική ισχύ και οι εδαφικοί πόροι τον καθιστούσαν μια πιθανή ελληνική ενοποιητική ειδική δύναμη εναντίον ενό κοινού εχθρού. Ε, αν δεν έχετε πάει ήδη στο Ισοκρατικό Μουσείο σας, προτείνω να πάτε και να δείτε όλα αυτά. Ο Δημοσθένη, από την άλλη πλευρά, ήταν πιο στενό στις στι απόψει του, εκτιμώντα την αθηναϊκή ανεξαρτησία ω πόλη και γεμονία επί των άλλων, και ενθάρρυνε του Αθηναίους να ενισχύσουν τι στρατιωτικέ του δυνάμει, προκειμένου να περιορίσουν την αυξανόμενη δύναμη του Φιλίππου. Τα γεγονότα θα εξελίσσονταν περισσότερο σύμφωνα με τι κατευθύνσει που οραματιζόταν ή τουλάχιστον αποδέχτηκε ο Ισοκράτη, αλλά ε, αυτό συνέβη μόνο αφού ο Φίλιππο συνέτριψε την Αθήνα και του συμμάχου τη στο πεδίο τη μάχη στη Χερόνια, το 338 Όπω και ο Ηρόδοτο, ο Ισοκράτη και ο Δημοσθένη διαμόρφωσαν του λόγου και τα φυλάδιά του με τέτοιο τρόπο ώστε να οθήσουν το ακροατήριό του σε προβληματισμό και δράση. Χωρί οι ίδιοι να είναι ιστορικοί, αυτοί οι ρήτορε αντλούσαν διδάγματα από το πώ και γιατί δύο λαοί πολεμούν μεταξύ τους. Οι του. Οι ιστορίε του Ηροδότου του παρήχαν την πρώτη ύλη για το πώ οι Αθηναίοι θα μπορούσαν να εμπλακούν καλύτερα στην εξωπολιτική. Πριν από αυτού του ρήτορε όμω του 4ου αιώνα, ο πιο άμεσο διάδοχο του Ηροδότου ήταν ο Θουκιδίδη. Ενώ ο Ηρόδοτο ήταν ο πατέρα τη Ιστορία, ο Οθουκιδίδη έχει χαρακτηριστεί ο πατέρα τη πολιτική επιστήμη και ο πρώτο θεωρητικό των διεθνών σχέσεων. Ο Οθουκιδίδη ω γνωστόν απορρίπτει τι ευχάριστε διασκεδαστικέ ιστορίε που συναντάμε στο έργο του Ηροδότου και άλλων ιστορικών, προσφέροντα αντίθετα μια υποψυχρή και νυφάλια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο τα κράτη αλληλεπιδρούν και διεξάγουν πολέμου, με τον Πελοπονισιακό Πόλεμο να χρησιμεύει ω ενδεικτική μελέτη περίπτωση για παρόμοια γεγονότα που είναι βέβαιο. Ότι θα συμβούν ξανά και ξανά, δεδομένου ότι η ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο, είναι σταθερό, άρα το έργο του Θουκιδίδη στέκει ω κτήμα ΕΣΑΗ. Well, και ενώ συμφωνώ με τον Θουκιδίδη ω επιτοπλίστων, όσον αφορά την ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο, τι διδάγματα έχει για τη σημερινή μα κατάσταση, εφόσον ε, ε, τί, τα πράγματα δεν αλλάζουν και ώρα παραμένουν ίδια και ουδέν κενών από το, υπό τον ήλιο, έχουμε τελικά πάρει αυτά τα μαθήματα, και ανε, Πώ μπορούμε ή είναι δυνατόν να τα εφαρμόσουμε στην πράξη, Καταρχήν, ο Οθωκινδύδη φαίνεται να μα λέει ότι ο πόλεμο είναι αναπόφευκτο, ειδικά όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί τη θέση μια εδρεωμένη δύναμη. Λέει ότι παρότι η υπόθεση τη Επιδάμνου και η πολιορκία τη Ποτίδεα ήταν οι δηλωμένε αιτίε του πολέμου μεταξύ Αθήνα και Πελοποννησίων... η πραγματική αιτία ήταν η αύξηση τη αθηναϊκή δύναμη και ο φόβο που αυτή προκάλεσε στη Σπάρτη. Πολλά άλλα παραδείγματα στην ιστορία επιβεβαιώνουν αυτό το γενικό σχήμα. Η ενωποίηση τη Γερμανία. Και η επέκταση τη ισχύω τη στα τέλη του 19ου αιώνα, για παράδειγμα, απείλησε την παραδοσιακή ισορροπία δυνάμεων και κατέστησε αναπόφευκτο ίσω τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τουλάχιστον σύμφωνα με το σύστημα που επικρατούσε εκείνη την εποχή. Ο Γκράχα Μάλισον στο, του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, όπω ανέφερε ο Πολυδεύκη ήδη, χρησιμοποιεί τον όρο Ιθουκιδίδιο Παγίδα για το αναπόφευκτο του πολέμου, όταν μία νέα δύναμη απειλεί μία εδρεωμένη δύναμη και έχει καταγράψει πολλέ περιπτώσει τι οποίε εκδηλώνεται αυτή η παγίδα, σαν να είναι κανόνα στον Σχέσεων. Ο Άλισον εφαρμόζει το παράδειγμα τη πα... παγίδα του Θουκυρίδη στι αυξανόμενε εντάσει μεταξύ Αμερική και Κίνα, δύο δυνάμεων που ίσω μόνο να είναι προορισμένε για πόλεμο. Και αν αυτό είναι ένα από τα διδάγματα του Θουκυρίδη, είναι πράγματι ζωφερό. Ωστόσο, θα προκαλούσα τον μεγάλο ιστορικό ή τουλάχιστον κάποιες από τις ερμηνείες του μεγάλου ιστορικού. Όπως έχουν επισημάνει μελετητές, όπως ο Ντόναλτ Κάγκαν... ο Θοκητήδης είναι ένας αναθεωρητικός ιστορικός. Όχι μόνο αντιπροσώπευε μια αντίθεση με τους ευχάριστους ιστορικούς, όπως ο Ηρόδοτος, τα έργα του οποίου βρωμάνε μύθο σύμφωνα με την αιχμηρή του διατύπωση, αλλά και αντιτάχθηκε στη λαϊκή αντίληψη του παρελθόντος. Το πιο διάσημο αναθεωρητικό του χωρίο είναι η εκτροπή του σχετικά με τους τυρανοκτόνους Αρμόδιο και Αριστογείτονα, τους οποίους οι περισσότεροι Αθηναίοι αναγνώρισαν Ω αυτού που τερμάτισαν την τυραννία των πισιστρατηδών στην Αθήνα και άνοιξαν τον δρόμο προ την ελευθερία και τη δημοκρατία. Ο Θουκιντήδη υποστηρίζει όμω ότι σκοτώθηκε μόνο ο λιγότερο σημαντικό από του δύο αδελφού πισισιστρατήδε τυράννου, ο ύπαρχο. Ενώ ο άλλο αδερφό, ο Ιππία, κυβέρνησε αρκετά χρόνια ακόμα και πολύ πιο σκληρά από ό,τι πριν τη δολοφονία του αδερφού του. Επιπλέον, ο ύπαρχο σκοτώθηκε όχι από μία τολμηρή πράξη στην υπηρεσία τη ελευθερία, αλλά εξαιτία ενό ερωτικού καυγά και από προσωπική εχθρότητα. Ο Τύρανο Ιπία. Εμφανίζεται αρκετά θετικά στην αφή, αφήγηση του Θουκυδίδη, ήρεμο και ψύχρεμο μπροστά στη βία, ενώ οι δολοφόνοι φαίνονται απερίσκεπτοι και ανίκανοι, επιδεικνύοντα τη συμπεριφορά του πιο ευτελού όχλου. Καθόλου ηχηρή υποστήριξη αυτή για την δημοκρατία. Το αναπόφευκτο του Πελοποννησιακού Πολέμου είναι μια άλλη από τι αναθεωρήσει του Θουκιδίδη έναντι τη δημοφιλού άποψη για το πώ συνέβησαν τα πράγματα. Μια άλλη εκδοχή των γεγονότων μπορεί να βρει κανεί σε άλλε πηγέ, ιδίω όπω τη διασώζει ο Πλούταρχο στο βίο του Περικλή. Ο Θουκιδίδη προφανώ συμπαθούσε τον Περικλή και τον παρουσίαζε ω τον κορυφαίο πολίτη τη Αθήνα που έδινε τι καλύτερε συμβουλέ για το πώ πρέπει να διεξαχθεί ο πόλεμο και να διατηρηθεί η Αθηναϊκή Αυτοκρατορία. Ο Πλούταρχο αντιθέτω διατηρεί μια παράδοση που αποκαλύπτει ότι ο Περικλή ήταν διεφθαρμένο. Ε, μαζί με τον μεγάλο γλύπτη Φιδία, ο οποίο κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση χρημάτων από το έργο Ανέγερση τη Ακρόπολη. Ο περικλή του Πλουτάρχου εκβιάζει του παρτιάτε και προκαλεί τον πόλεμο για να αποσπάσει την προσοχή από τα προσωπικά του σκάνδαλα. Ο Αριστοφάνης, σύγχρονος του Θουκυδίδη και του Περικλή, ε, υπενήσεται στην κομμωδία του Αχαρνής ότι οι πολιτικές του Περικλή, όπως το μεγαρικό ψήφισμα, το οποίο απαγόρευε στην μικρή πόλη των Μεγάρων να χρησιμοποιεί τις αθηναϊκές εγορές Αγορέ και επομένω οι μεγαρίσει απειλούνταν με λιμοκτονία. Ε, οι πολιτικέ του λοιπόν ήταν και δρακόντιε και υπεύθυνε για το ξέσπασμα του πολέμου. Καθιστώντα τον πόλεμο αναπόφευκτο, ο Θοκιδίδη απαλλάσσει τον ήρωά του από την ευθύνη για μια σύγκρουση που ήταν κακή για την Ελλάδα στο σύνολό τη, αλλά και για την Αθήνα ειδικότερα, όπω θα αποδεικνύόταν. Ίσως όμως υπάρχει τελικά για μας κάποια ελπίδα. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και να αποφύγουμε αν θέλουμε να αποτρέψουμε τον πόλεμο μεταξύ αντίπαλων δυνάμεων. Ξέρω ότι αυτό οπωσδήποτε θα αποτελέσει αμφιλεγόμενο θέμα, αλλά μήπως υπήρχαν τρόποι για να αποτραπεί η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πολύ πριν καν διανοηθεί η Ρωσία με μια τέτοια εισβολή, ακόμα και αν ο πρόεδρος Πούτιν είναι αυτή τη στιγμή ο προφανής επιτιθέμενος για το οποίο θα πρέπει να καταδικαστεί. Θα μπορούσε το ΝΑΤΟ να έχει ενεργήσει λιγότερο προκλητικά στην Ανατολική Ευρώπη ή μήπως τα αντίπαλα συμφέροντα. Σε αυτή την περιοχή καθιστούν αναπόφευκτο έναν πόλεμο, ίσω ακόμα χειρότερο από αυτό που βλέπουμε τώρα. Ε, ενώ το Τρίτο Ράιχ ήταν αναμφίβολα ο επιτιθέμενο κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η τιμωρητική συνθήκη των Βερσαλιών σίγουρα έπαιξε ρόλο στην άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία και εγγυήθηκε ότι ο Μεγάλο Πόλεμο δεν τελείωσε πραγματικά την ημέρα τη Εκχείρια του 1918. Ένα άλλο από τα διδάγματα του Θουκυδίδη προς εμάς μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία του ρεαλισμού ή ρεάλ Η ιδέα ότι η ηθική και η ιδεοντολογία δεν έχουν σημασία στις διεθνείς σχέσεις, αλλά μόνο το προσωπικό συμφέρον. Τα κράτη και οι άνθρωποι μέσα σε αυτά δεν ενεργούν με βάση την αίσθηση του σωστού και του λάθους, αλλά με βάση το τι είναι συμφέρον και βολικό. Η συνοπτική διατύπωση αυτή τη αρχή βρίσκεται στα στόματα των Αθηναίων, στο διάλογο με του Μιλίου, όπου οι Αθηναίοι λένε στου Μιλίου ότι είναι διαχρονικό νόμο ότι οι ισχυροί επιβάλλουν τη δύναμή του και ο αδύνατο παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του. Όποια και αν είναι η γνώμη μα για τη δικαιοσύνη, όταν μια μεγάλη δύναμη όπω η Αθήνα συντρίβει μια δύναμη ισχύ όπω η Μήλο, η οποία απλώ ήθελε να παραμείνει ουδέτερη στον πόλεμο, το ότι οι Μήλοι αγνώρισαν αυτό το νόμο ενώ ήλπιζαν στου θεού ή στην τιμή των Σπαρτιατών, οδήγησε στην κατάσταση του νησιού από του Αθηναίου και οι άνδρες τη Μήλου θανατώθηκαν, ενώ οι γυναίκε και τα παιδιά πουλήθηκαν δούλοι. Μία ρεαλιστική οπτική, παρόμοια με αυτή που συχνά αποδίδεται στο Θουκυδίδη, εκφράζεται από τον Θρασίμαχο στην αρχή τη πολιτεία του Πλάτωνα, όταν φωνάζει στο Σοκράτη ότι η δικαιοσύνη δεν είναι τίποτα περισσότερο από το συμφέρον του ισχυρότερου. Φυσικά, το γεγονό ότι οι Αθηναίοι του Θουκυδίδη προβάλλουν ορισμένα επιχειρήματα στο διάλογο με του Μιλίου δεν σημαίνει ότι ο Θουκυδίδη συμφωνεί μαζί του. Ο Θουκυδίδη είδε το τέλο του πολέμου, αλλά πέθανε προτού ολοκληρώσει τη συγγραφή των δύο τελευταίων βιβλίων του, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που θα ήταν η δική του περιγραφή τη πτώση τη Αθήνα. Ο Χάντερ Ρόλινγκ uh, και άλλοι ανακατασκεύασαν αυτό το χαμένο τμήμα του κειμένου για να υποστηρίξουν ότι η πτώση τη Αθήνα πιθανότατα θα ανακαλούσε επεισόδια όπω η κατάληψη τη Μήλου. Ο διάδοχο του Τουκυδίδη, Ξενοφών, αφηγείται όντω τη συνθηκολόγηση τη Αθήνα με του Σπαρτιάτε και παρουσιάζει ρητά του Αθηναίου τρομοκρατημένου ότι ήταν γραφτό να υποστούν τη μοίρα που είχαν επιβάλει εκείνοι σε άλλου, ιδίω του Μιλίου. Στον διάλογο με του Μιλίου, οι Μίλοι παροτρύνουν του Αθηναίου να συμπεριφερθούν δίκαια για να μην υποστούν αδικία οι ίδιοι στο μέλλον όταν, όπω συνήθω συμβαίνει σε αυτά τα πράγματα, χάσουν τη δική του θέση εξουσία και βρεθούν στο έλεο κάποιου άλλου. Επομένως, είναι δύσκολο να διαβάσουμε τα επιχειρήματα των Αθηναίων στον διάλογο με τους μιλίους ως οδηγίες για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στη διεθνή σφαίρα. Μπορούμε να εμβαθύνουμε στα σημεία αυτά, αν εξετάσουμε τη συζήτηση για τη Μιτυλίνη πιο νωρί στο έργο του Θουκυδίδη, μέσω τη οποία οι Αθηναίοι σκέφτονται αν πρέπει να σκοτώσουν του άνδρες και να υποδουλώσουν τι γυναίκε και τα παιδιά τη Μιτυλίνη που είχε αποστατήσει από την Αθηναϊκή Αυτοκρατορία. Στη συζήτηση αυτή, ο εμφανώ αχρίο κλέον το Θουκυδίδη, ένα διαβόητο δημαγωγό, υποστηρίζει ότι οι Μιτυλινέοι πρέπει να αντιμετωπιστούν όπω θα αντιμετωπίζονταν οι μίλη μία δεκαετία αργότερα. Ο κλέον, ωστόσο, δεν επιχειρηματολογεί από θέσει σκοπιμότητα ότι οι Μητυλινέοι πρέπει να τιμωρηθούν επειδή αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο όφελο για του Αθηναίους. Αντιθέτω, υποστηρίζει με βάση την αρχή τη δικαιοσύνη ότι οι Μητυλινέοι πρόδωσαν του Αθηναίους που πάντα φέρονταν καλά στου Μιτσιλινέου και μια τέτοια προσβολή απαιτεί εκδίκηση. Ο άλλο ομιλητή όμω, ο Διόδοτο, που οι περισσότεροι θεωρούν ότι παρουσιάζει τι απόψει του ίδιου του Θοκιδίδη, είναι αυτό που υποστηρίζει ότι το πιο συμφέρον, το πιο σκόπιμο θα ήταν να δείξουν έλεο στου Μιτσιλινέου. Ο Διόδοτο αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα η σκληρή πράγματι να είναι δίκαιη σε αυτή την περίπτωση, αλλά δεν θα βοηθούσε καθόλου του Αθηναίους, ούτε θα διατηρούσε την αυτοκρατορία. Αντίθετα, η μοίρα των Μητυλινέων θα ενθάρρυνε κι άλλου αποστάτε συμμάχου να πολεμήσουν μέχρι τέλου, αντί να καταλήξουν σε οποιοδήποτε είδου συμβιβασμού ή ανακοχή. Στη δημιουργία του Διοδότου υπάρχουν υπενιγμοί όμως όμω ότι ο ίδιο και κατ' επέκταση ο Θουκυδίδη ίσω πιστεύει ότι το σωστό είναι να δείξουν έλεο. Αλλά αναπτύσσεται ένα επιχείρημα βασισμένο στη σκοπιμότητα των συμφέρων, προκειμένου να πείσει του συγκεντρωμένου Αθηναίου να κάνουν το σωστό, θεωρώντα ότι αυτό είναι το συμφέρον. Στην αρχή τη αγόρευση του, ο Διόδοτο κατηγορεί τον Αθηναϊκό λαό ότι δεν του αρέσει να ακούει την αλήθεια. Και έτσι αναγκάζονται οι ομιλητέ να του εξαπατούν προκειμένου να κερδίσουν μια συζήτηση. Άραγε να πιστέψουμε ότι ο διόδοτο στη συνέχεια μιλάει ανοιχτά και ειλικρινά αμέσω μετά τη δήλωσή του ότι οι καλοί ομιλητέ που προσπαθούν να κάνουν καλά πράγματα πρέπει να καταφεύγουν στην εξαπάτηση. Δεν νομίζω. Τελικά νομίζω ότι η πραγματική θέση του Θουκυδίδη για τι διεθνεί σχέσει είναι ότι η δικαιοσύνη είναι συμφέρουσα. Ότι δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ του να κάνει κανεί αυτό που είναι σωστό και να κάνει αυτό που είναι προ του εάν οι Αθηναίοι είχαν συμπεριφερθεί δίκαια, ίσω να μην είχαν απειλήσει την ισχύ τη Σπάρτη και ίσω να μην είχαν βρεθεί σε έναν πόλεμο που τελικά έχασαν. Και αν είχαν φερθεί καλά στου Μιλίου και στου άλλου, δεν θα είχαν να φοβηθούν την καταστροφή στο τέλο του πολέμου, μία μοίρα από την οποία σώθηκαν οριακά μόνο με την παρέμβαση του Σπαρτιάτη Λίσανδρου. Καθώ η Κόρινθο, η Θήβα και οι άλλοι σύμμαχοι τη Σπάρτη ήθελαν την Αθήνα ισοπεδωμένη. Αν ο Θουκυδίδη πράγματι πιστεύει ότι ο πόλεμο είναι αναπόφευτο, φαίνεται να πιστεύει ότι υπάρχουν καλοί και κακοί Τρόποι για να διεξαχθεί ένα πόλεμο ένας και ότι πρέπει να επιδιώκει τη δικαιοσύνη έστω και για την επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος. Άλλοι μελετητέ έχουν επίση αμφισβητήσει την παραδοσιακή ρεαλιστική ανάγνωση του Θουκιδίδη. Είναι λοιπόν αυτό η τία αισιοδοξία ότι η εξωπολιτική μπορεί να αποτελέσει όχημα για τη δικαιοσύνη, <Το> Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώ η διαφάνεια ήταν ίδια. <Το> και επιτρέψτε μου να κλείσω επιστρέφοντα στον ισχυρισμό του Θουκιδίδη <Το ότι το έργο του είναι κτήμα ΕΣΑΗ. εφόσον η ανθ, ανθρώπινη φύση σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να σημαίνουν πράγματα σαν τον Πελεπονουσιακό Πόλεμο ή πολύ παραπλήσια με αυτόν και έτσι η λεπτομερής ανάλυση του θα αποδειχθεί χρήσιμη σε όλους τους χρόνους και τόπους για όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τι συμβαίνει γύρω μας γιατί σίγουρα συμβαίνουν πολλά πράγματα γύρω μας καθώς έχουμε μαζευτεί εδώ απόψε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η συνεχιζόμενη σφαγή στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και στο Λίβανο που απειλεί να πυροδοτήσει έναν περιφερειακό πόλεμο ή και χειρότερα. Τα ακροδεξιά κινήματα που δυναμώνουν και κερδίζουν εκλογικές νίκες στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Όλα αυτά γύρουν το φάσμα περισσότερων πολέμων σε περισσότερα μέρη. Και είναι πλέον φανερό από καιρό ότι ο Φράνσε Φουκουγιάμα έκανε λάθο. Δεν υπήρξε τέλο τη ιστορία με την πτώση τη Σοβιετική Ένωση. Η ιστορία συνεχίζεται με όλη τη τη Προσπάθησα να είμαι αισιόδοξο απόψε, θέτοντα υπό αμφισβήτηση το πόσο αναπόφευκτη είναι η παγίδα του Θουκυδίδη και όπως είπε ο Πολυδεύκης, υπάρχουν και Έλληνες λόγοι που ασχολούνται ε, σήμερα με αυτή τη θεωρία. Και ε, πρότεινα ότι ο Θουκυδίδης πιστεύει πως η δικαιοσύνη είναι σημαντική, πως πρέπει να επιδιώκεται και ότι μπορεί να οδηγήσει σε πρακτικά πλεονεκτήματα στην υπηρεσία του ε, ε, ιδιωτελού συμφέροντος. Μπορούμε λοιπόν να εφαρμόσουμε την ανάλυση του Θουκυδίδη στον κόσμο μας, ώστε να τον κατανοήσουμε καλύτερα και να ξέρουμε πώς να ενεργούμε και να κάνουμε τη δικαιοσύνη ένα πιο πιθανό αποτέλεσμα. Δεν είμαι σίγουρος. Συμφωνώ με τον Θουκυδίδη ότι η ανθρώπινη φύση είναι λίγο πολύ σταθερή. Αυτό είναι και ένα από του λόγου για του οποίου οι Έλληνε μπορούν ακόμα και σήμερα να μα μιλούν. Και ένα λόγο για του οποίου βρίσκουμε τα λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά του έργα τόσο συγκινητικά. Γιατί σκέφτονταν πολλά από τα πράγματα που ακόμα σκεφτόμαστε και εμεί σήμερα και πάλεψαν με πολλά από τα πράγματα που αγωνιζόμαστε και εμεί ακόμα. Δυστυχώ, ενώ ο Θοκηδίδη πιστεύει ότι το έργο του θα μα βοηθήσει να κατανοήσουμε τον κόσμο και την εξωπολιτική του, δεν είμαι τόσο σίγουρο ότι πιστεύει πω μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Η μεγάλη διχοτόμηση λόγου έργου που συναντάτε όλο το του Θουκυδίδη, φαίνεται να λειτουργεί εδώ. Στον λόγο μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και γιατί οι άνθρωποι και τα κράτη κάνουν ό,τι κάνουν. Αλλά στην πράξη, στο έργο, η ανθρώπινη φύση μπορεί να είναι τόσο ακλόνητη και αδιάλακτη που οι άνθρωποι και τα κράτη θα κάνουν αυτό που θα κάνουν ανεξάρτητα από το πώ οι άνθρωποι διαβάζουν και κατανοούν την ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, του Θουκιδίδη. Αντί του όσοι αγνοούν την ιστορία είναι καταδικασμένοι να την επαναλάβουν, θα μπορούσαν με μάλλον να πούμε όσοι γνωρίζουν την ιστορία είναι καταδικασμένοι να παρακολουθούν ανίσχυροι να εκτελήσετε ξανά και ξανά, καθώ η ανθρώπινη φύση είναι αυτό που είναι. Ελπίζω να μην είναι έτσι, ειλικρινά. Και ίσω να μην είναι. Όπω έχω ήδη πει, νομίζω ότι ο Ιωθοκυρίδη έκανε λάθο και μάλιστα ότι ήταν σκόπιμα παραπλανητικό σχετικά με το αναπόφευκτο του πολέμου. Και σε κάθε περίπτωση, συμφωνώ μαζί του ότι η δικαιοσύνη είναι σημαντική. Πραγματικά πιστεύω ότι το υποστηρίζει αυτό. Και ότι ανεξάρτητα από την ανθρώπινη φύση, είναι σημαντικό να την επιδιώκουμε. Αυτό τελικά μπορεί και να μα κάνει καλό. Σα ευχαριστώ πολύ. Yeah. Thanks a lot, Matthew. Ε, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Σίερ είναι ότι έχει κυκλοφορήσει προ λίγων μηνών ένα άλλο βιβλίο εδώ στα ελληνικά. Το αποδομώντα την παγίδα του κηδίτου, το έχουν γράψει οι πανεπιστημιακοί πλατιά ε, και Οι οποίοι καταλήγουν σε γενικέ γραμμέ ότι δεν υπάρχει ιστορικό νόμο που ντέ και καλά να οδηγεί σε πόλεμο, παρόλε τι Να, Κυρία Γαβουνέλη, έχετε το λόγο

και πώς οι Έλληνες στην αρχαιότητα θεωρούσαν το χρόνο σε σχέση με το πώς βλέπουμε εμεί σήμερα το χρόνο. Οι Έλληνες δεν είχαν βιώσει τότε ακόμα το χριστιανισμό και ο χριστιανισμός βλέπει τον χριστιανισμό σαν ένα τρόπο βελτίωσης του εαυτού, σαν ένα τρόπο να κερδίσεις παρά να χάσεις. Και εδώ ουσιαστικά βλέπουμε μια επανάληψη γεγονότων. Επανάληψη, είπαμε το χάρη, των εποχών. Οι εποχές του χρόνου επαναλαμβάνονται και έτσι και τα γεγονότα επαναλαμβάνονται. Αυτό συμβαίνει σε μια κοινωνία η οποία είναι κλειστή και ομφαλοσκοπή. Έτσι λοιπόν, εγώ αισθάνομαι ότι οι, ενώ οι Έλληνες αρχαιότητες εξέταζαν τα επίκαιρα γεγονότα, αυτό που συνέβαινε τότε, εκείνη τη στιγμή και όχι στο απότερο παρελθόν, πράγμα που κάνουμε και εμείς. Δηλαδή και εμείς θέλουμε να καταλάβουμε γιατί το Ισραήλ πολεμά τους Παλαιστινίους και κοιτάμε την ιστορία τους για να καταλάβουμε γιατί το πράττουν στην αρχαιότητα υπάρχει μια συνεχής, ένα συνεχές ενδιαφέρον στην επικαιρότητα. Ειδικά ο Θουκυδίδης. Βλέπουμε ότι ο Θουκυδίδης ασχολείται πολύ με την επικαιρότητα. Και νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες ιστορικοί, από ό,τι θυμάμαι, ο ένας ήταν ο Ηρόδοτος, ο οποίος κοιτούσε τι γινόταν στην Ανατολή, αλλά ό,τι γινόταν, ό,τι τη δική του εποχή. Και μετά είχαμε και τον Ξενοφόντα, ο οποίος επίσης ασχολήθηκε με την επικαιρότητα, αλλά και τα δικά του βιώματα, τα δικά του ιστορικά βιώματα. Έτσι λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι όταν εστιάζουμε στο σήμερα μόνο, αυτό συμβαίνει γιατί περιμένουμε ότι θα επαναληφθούν τα γεγονότα. Και έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται να περιμένουμε μια διαφορετική κατάληξη στο αφήγημα, στην ιστορία. Ξέρουμε περίπου πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο Θουκυδίδης πιστεύει ότι η ανθρώπινη φύση είναι σταθερή, ότι δεν αλλάζει. Και νομίζω ότι είναι τελικά το μόνο το οποίο εξετάζει τόσο ενδελεχώς σε σχέση με άλλους παράγοντες. Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες στην ανάπτυξη μιας πόλης κράτους. Τότε, δηλαδή, στην αρχαιότητα, έτσι ήταν ο κόσμος. Δηλαδή, κάθε πόλη κράτος περιείχε τα πάντα. Όλα, δηλαδή, βρίσκονταν εντός της πόλης κράτους μιλάμε για την ευαιοντολογία, τη δικαιοσύνη, όλα αυτά είναι συνώνυμα τρόπον να ξέρουμε ότι η δικαιοσύνη ακολουθεί, αν θέλετε, την ηθική και τη διοντολογία μιας κοινωνίας. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σύμπαν. Ένα σύμπαν που κάθε κράτος, κάθε πόλη κράτος εμπερίχε. Η δικαιοσύνη, όπως είπα, συνδέεται με την ηθική, τη ιδιωτολογία της κοινωνίας, αλλά βλέπουμε πολλές φορές ότι μερικές φορές κανείς έχει την καλή τύχη να μην χρειάζεται να αντιπαρατεθεί με άλλους, αν θέλετε, στρατούς διαφορετικής ισχύως. Εδώ είχαμε τη Σπάρτη. Η Σπάρτη ήταν μια αυτοκίνηση αυταρχική, αν θέλετε, μια αυτοκρατορία, η οποία ήταν γνωστή για τη στρατιωτική της ισχύ. Είχαμε τους ήλωτες, Είχαμε τους ήλωτες, λοιπόν, της Μεσσηνίας, εκεί ε, οι οποίοι, αν θέλετε, ήταν εχμάλωτοι και οι Σπαρτιάτες δεν ασχολούνταν με τα άλλα πράγματα, τα τετριμένα και ασχολούνταν μόνο με τον πόλεμο. Και έτσι λοιπόν έγιναν οι πιο ικανοί στρατιώτες, έγιναν οι πιο ικανοί πολεμιστές για αρκετό καιρό, για αιώνα. Ακόμα όμως και το πλεονέκτημα που είχαν οι Σπαρτιάτες στον πόλεμο αντιστράφηκε από τη φάλαγγα, από τη Θήβα, Είδαμε λοιπόν ότι η Θήβα τελικά έχασε τον πόλεμο στην Χερόνια, γιατί, γιατί είχαμε τη Μακεδονική φάλαγα η οποία είχε μεγαλύτερη ισχύ, αν θέλετε, και ήταν καλύτερη από την Θηβαϊκή φάλαγα. Έτσι λοιπόν, αλλάζουν κάποια πράγματα. Δεν είναι μόνο η ανθρώπινη φύση η οποία δεν αλλάζει. Τελικά, μπορεί να μην αλλάζει η ανθρώπινη φύση... αλλά αλλάζουν πολλά άλλα πράγματα γύρω από την ανθρώπινη φύση. Και αυτό, τελικά, οδηγεί σε μεγάλες αλλαγές. υπέρξαν δηλαδή, υπάρξαν πόλεις-κράτη που δεν είχαν σκεφτεί το ενδεχόμενο της αλλαγής. Δεν ε, ε, είχαν κάνει κάτι και έτσι αμέλησαν το τι θα μπορούσε να συμβεί. Και έτσι, λοιπόν, έχουμε την Ύστερη Αρχαιότητα όπου η Μακεδονία... Λόγω της ανακάλυψης του χρυσού στο Παγκαίο Όρος, ας μην ξεχνάμε, και τα χρήματα. Δηλαδή, είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Οικονομικοί πόροι, αλλά έκαναν καλή χρήση ε, των οικονομικών πόρων και μπορέσαν να αναπτύξουν την πολεμική τους μηχανή. Ε, το σύστημα που χρησιμοποιούσαν ε, κατά τους πολέμους όταν δηλαδή πολεμούσαν κατά άλλων πόλεων κρατών. Τώρα, αν οι ηθικοί κώδικες διαφορετικών κοινωνιών είναι συγκρίσιμοι, αυτό είναι ένα ερώτημα, δεν αλλάζουν, Ο, δεν νομίζω. Και αυτό, αν θέλετε, καθιστά τη σύγχρονη ιστορία στην Ευρώπη έναντι της Ρωσίας ή έναντι της Μέσης Ανατολής, τόσο δύσκολη να κατανοηθεί. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλομορφία σε σχέση με την αλλαγή στο σημερινό κόσμο, στο σύγχρονο κόσμο. Αλλά γνωρίζουμε ότι η ανθρώπινη, αν δεν αλλάζει η ανθρώπινη φύση, τελικά είναι το μόνο ίσως που δεν αλλάζει. Αν και εγώ αμφιβάλλω ότι δεν αλλάζει λέει ο μιλητή, γιατί υπάρχουν διαφορετικέ κοσμοθεωρίε. Αν συγκρίνουμε την αρχαιότητα με την σύγχρονη εποχή, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής που δεν προσδοκούσε, δεν ανέμενε η αρχαιότητα. Μιλάμε για την αξία του ανθρώπινου παράγοντα. Με άλλα λόγια, η αξία της ανθρωπότητας, της ίδιας της ανθρωπότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν εκτιμούσαν την ανθρωπότητα και τις πράξεις της ανθρωπότητας, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν υπάρχουν στην αρχαιότητα. Δεν τα βλέπουμε πουθενά. Αυτό αποτελεί κάτι το νέο, μια νέα εξέλιξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και όσοι προσπάθησαν να υποσκάψουν, να υπονομεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να πληρώσουν, να καταβάλουν ένα τίμημα. Βλέπουμε λοιπόν τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Και βλέπουμε ότι αυτός ο πόλεμος είναι πολύ ενδεικτικός. Βλέπουμε δηλαδή την τάση από πλευράς της Ρωσίας να... Ε, μην λάβει καθόλου υπόψη τα δικαιώματα της Ουκρανίας. Και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Αυτό που πρέπει ακόμα να ψάξουμε να βρούμε είναι γιατί η Αθήνα, παρά το γεγονό ότι είχε τόσα πλέον εκτήματα στο εμπόριο, σε άλλους τομείς, ήταν πολύ πιο κοσμοπολίτικη η Αθήνα, ήταν κυρίαρχη των θαλασσών. Πώς κατάφερε λοιπόν παρόλα αυτά να χάσει τον πόλεμο και μάλιστα να ιτηθεί από μία εξουσία τη Σπάρτη, η οποία ήταν πιο επαρχιακού τύπου. Δηλαδή, ήταν καλή μεν στον πόλεμο οι Σπαρτιάτες, αλλά δεν ήταν καλή σε άλλα πράγματα. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει. Μήπως ήταν λόγω του ότι ξαφνικά η Σπάρτη κατάλαβε την άνοδο της Αθήνας και η ανθρώπινη, αν θέλετε, φύση του γείτονα που ζητάει περισσότερα παρά λιγότερα, ποιο το ξέρει, Ακόμα δεν έχουμε δώσει ένα ικανοποιητικό, μια ικανοποιητική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Παρά λοιπόν το γεγονό ότι μιλούσε για την ανθρώπινη φύση που δεν άλλαζε. Θα δούμε λοιπόν στο μέλλον αν τελικά είναι έτσι τα πράγματα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ευχαριστώ και τους δύο για τις ομιλίες και τις προσεγγίσεις σας που πολύ μου άρεσαν. Ήταν μεγάλη έμπνευση. Μ' άρεσε η προσέγγιση της παρουσίασής σας. ευχαριστώ και εσάς κύριε καθηγητά, κύριε Βερέμι, για αυτά τα σχόλια. Εγώ είμαι, βλέπω τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Ε, δεν είμαι ιστορικός. Έχω το κλασικό υπόβαθρο σε αυτή τη χώρα κάποτε ήθελα να γίνω και αρχαιολόγος, αλλά είμαι δικηγόρος. Και μάλιστα είμαι δικηγόρος διεθνούς δικαίου, που σημαίνει ότι βλέπω τα πράγματα από την οπτική γωνία της αισιοδοξία. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κανόνες, αυτοί οι κανόνες πρέπει να τηρούνται και ταυτόχρονα λειτουργώ σε αυτό το σε αυτόν τον ασταθή κόσμο, είμαι, δεν είμαι ακριβώς δηλαδή, η τυπική δικηγόρος που πάει σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, γιατί το διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, το βιβλίο αυτό το γράφουμε στην πορεία. Αυτό σημαίνει ότι παίρνω αποστάσεις από αυτό το σταθερό, να το πω, περιβάλλον του Θουκυδίδη και των Ελλήνων, και της αθηναϊκής δημοκρατίας και της σπαρτιατικής αυτοκρατορίας και διαβάζοντας ανάμεσα από τις γραμμές με τους σύγχρονους φακούς του σήμερα έχει κανείς την αίσθηση ότι ο κόσμος κινείται σε ένα συνεχή βρόγχο, σε έναν συνεχή κύκλο και γι' αυτό μάλιστα ο Θουκυδίδης μιλάει για την ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο που λέει ότι είναι αιώνιο, διαρκές και συνεχίζεται επάπειρον και ποτέ δεν τελειώνει ο σημερινός κόσμος είναι ένας κόσμος που είναι εξορισμού ορισμού και συνήθως στους φοιτητές μου τον λέω πρωτόγονο αυτόν τον κόσμο και εξηγώ ότι το πιο κοντινό παράδειγμα, που, το πλησιέστερο παράδειγμα που μπορώ να δώσω ή η πλησιέστερη εικόνα που μπορώ να δημιουργήσω για αυτόν τον κόσμο είναι ε, ότι βγαίνει από την σπηλιά και, ε, και ετοιμάζεται, ε, βγαίνουν οι φιλές από τη σπηλιά και ετοιμάζονται να πολεμήσουν μεταξύ τους. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή πάλι, αυτό αυτή η μάχη είναι κάτι που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, αλλά θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτό που εσείς ονομάζετε δικαιοσύνη, δηλαδή την ιδέα του πώς ε, υιοθετούμε κάποιες αρχές και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις αρχές για να δημιουργήσουμε το νέο μας κόσμο και να ε, τον ε, αναπτύξουμε... Και να τον αφήσουμε για το μέλλον. Στον απόϊχο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου αποφασίσαμε, δηλαδή αποφασίσαμε εκ των υστέρων τελικά, πριν, μετά την καταστροφή και όχι πριν, αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Αποφασίσαμε λοιπόν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο ότι πραγματικά δεν θέλουμε να συνεχίσουμε να, ξανά σε αυτό, τον, σε αυτό το mode της αμοιβαία καταστροφής. Δεν θέλουμε να οδηγηθούμε πάλι σε κάτι τέτοιο. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτή η πειραματική ιδέα ενός κόσμου που είναι οριζόντιος, που έχει μικρά μπλοκ, τα μπλοκ αυτά είναι τα κράτη, και σε αυτό τον οριζόντιο πρωτόγονο κόσμο αποφασίσαμε να λειτουργούμε ε, βάσει ενός ψέματος κατάφορου ψέματος. Και το ψέμα αυτό είναι η ισότητα των κρατών. Η κυρίαρχη ισότητα των κρατών. Μα δεν είμαστε όλοι ίσοι. Όλοι το ξέρουμε. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα κράτη που υπάρχουν σήμερα δεν είχαν τις ίδιες δυνατότητες, τον ίδιο πλούτο, την ίδια βούληση. Ε, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές ιδέες. Εν τούτης, τα κράτη αυτά, ενάντια στο δικό τους ιδιωτελές συμφέρον, και εξού και η συζήτηση που κάναμε προηγουμένω για το διάλογο με Αθηναίων Μιλίων, αποφάσισαν να περιορίσουν... Ε, να περιορίσουν και αν αυτό ήταν ε, ε, μια έλογη επιλογή, μια λογική επιλογή για τα μικρότερα κράτη, αυτή δεν είναι λογική επιλογή για τα μεγαλύτερα κράτη. Και γιατί το έκαναν αυτό. Για το ευρύτερο καλό, το γενικότερο καλό, το οποίο όμως οπωσδήποτε περιλαμβάνει, εμπεριέχει και το ιδιωτελές συμφέρον. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, αυτή η συγκράτηση θα αποδώσει την σταθερότητα που λείπει από το σύστημα και για να επανέλθω σε αυτά τα δομικά στοιχεία, σε αυτά τα μικρά μπλοκ που σα έλεγα ότι είναι σε αυτόν τον οριζόντιο κόσμο, αυτά συνδέονται μεταξύ του με μικρού κρίκου μια αλυσίδα. Έχετε προσπαθήσει ποτέ να, βάλετε, να πάρετε μια αλυσίδα και να την κάνετε σταθερή. Δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι. Η αλυσίδα πάντοτε κινείται, εφόσον αυτοί οι κρίκοι πάντοτε κινούνται. Αυτοί είναι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου. Και η αλυσίδα στην πραγματικότητα βοηθά να συγκρατείτε το σύστημα. Δηλαδή το μπλοκ Α ανεβαίνει, το μπλοκ Β κατεβαίνει, το μπλοκ C πάει προς το πλάι και η αλυσίδα τελικά είναι αυτή που τα φέρνει πίσω ή που προσπαθεί να τα επαναφέρει και προσπαθεί προσπαθεί να δημιουργήσει αυτή την κατάσταση ισορροπίας που ποτέ δεν υπάρχει. Ο μόνος λόγος για τον οποίο τα μπλοκ αυτά δεν σπάνε την αλυσίδα και δεν φεύγουν, είναι επειδή απλά έχουν συμφωνήσει σε αυτές τις γενικές αρχές οι οποίες απαρτίζουν τον κόσμο μας σήμερα. Και μπορούμε να τις περιγράψουμε ως δικαιοσύνη, η ισότητα, η ισονομία ή την ιδέα αυτής της κοινής Υπόθεση. Κάθε ένα από αυτά μπορεί να πάρει την ευθύνη να σπάσει την αλυσίδα και να φύγει. Κάθε ένα από αυτά, κάποια δεδομένη χρονική στιγμή, μάλιστα μπορεί να αποπειραθεί να το κάνει. Και κάποια, μάλιστα, το κάνουν τώρα, καθώς μιλάμε. Και αμέσως βλέπετε πώς η παγκόσμια κοινότητα προσπαθεί να τα επαναφέρει, να τα συγκρατήσει πάλι με την αλυσίδα. Δηλαδή, η αλυσίδα της παγκόσμιας κοινότητας, έναντι της Ρωσίας σε αυτή την περίπτωση, υπήρξε όχι γιατί έχουν αντιρωσικά αισθήματα ή κάτι τέτοιο, αλλά επειδή εδώ έχουμε μια κατάφορη παραβίαση των κανόνων. Και αν επιτρέψουμε αυτή την κατάφορη παραβίαση εδώ... Όπως είπε και ο Μάικλ, αν αφήσουμε αυτή την κατάφορη παραβίαση των κανόνων, τότε το ίδιο θα συμβεί και την επόμενη φορά και κάποιος άλλος ή κάποιο άλλο κράτος μπορεί να αποπειραθεί να κάνει το ίδιο. Ένας λόγος για τον οποίο αυτή η χώρα, ας πούμε, είναι εντελώς ξεκάθαρη στις επιλογές της. Πώς θα μετατρέψουμε, λοιπόν, αυτή την εγγενή ισορροπία σε ένα σταθερό σύστημα. Και ε, τελικά το σύστημά μας, το σύστημα που έχουμε σήμερα, έχει διαρκέσει 80 χρόνια χωρίς μεγάλο πόλεμο, όχι χωρίς πόλεμο καθόλου, ε, γιατί, όπως είπε και ο Θουκυδίδης, έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Αλλά 80 χρόνια χωρίς μεγάλο πόλεμο. Έτσι, λοιπόν, κάτι είναι σωστό σε αυτού του είδους ε, την ε, διαρρύθμιση η αρχιτεκτονική μας, δηλαδή, φαίνεται να λειτουργεί σε κάποιο σημείο, να είναι αποτελεσματική. Και δεδομένου ότι πρόκειται για ένα σύστημα που είναι εν ασταθές, πάντοτε αισθανόμαστε τους τριγμούς, τους κραδασμούς. Πάντα, δηλαδή, είμαστε στο χείλος κάποιου πράγματος. Είμαστε ε, ε, έτοιμοι να πέσουμε. Αλλά έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να μην πέσουμε. Μπορεί να πέσουμε αύριο το πρωί. Ε, μπορεί να πέσουμε απόψε το βράδυ. Δεν το ξέρουμε. Έτσι είναι η ανθρώπινη ιστορία. Και τα, τελικά μου, τα τελευταία μου λόγια, ο Θουκυδίδης φαίνεται να λειτουργεί σε έναν κόσμο όπου υπάρχει σύγκρουση διπολική, δηλαδή εντός των ελληνικών παραμέτρων πρόκειται για σύγκρουση μεταξύ Αθηνας και Σπάρτης. Η Αθηναϊκή Αυτοκρατορία, από τη μία πλευρά, που ξεκίνησε ως Αθηναϊκή Κοινοπολιτεία, αλλά τελικά αναπτύχθηκε σε Αυτοκρατορία. Αυτή είναι μια άλλη, βέβαια, ιστορία για, την, για το θέμα της ισχύω της εξουσίας. Και από την άλλη είναι το αυταρχικό καθεστώς της Σπάρτης, που όπως είπε ο καθηγητής κύριος Βερέμης, είναι επαρχιακού τύπου. Είναι κλειστό, δεν έχει κινηθεί καθόλου στην πάροδο των αιώνων, ενώ η Αθήνα δημιούργησε όλα αυτά τα θαυμαστά έργα στην πορεία και ενώ η Σπάρτη μέσα στους αιώνες έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά, απλώς προετοιμαζόταν για πόλεμο, χωρίς να κάνει τίποτα άλλο, χωρίς να έχει κάτι άλλο να δείξει. Υπάρχει δηλαδή σε αυτό το συγκεκριμένο σύστημα μία ορισμένη σταθερότητα, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν θέλουμε κάποια τέτοιου είδους σταθερότητα που είναι σαν τελμάτωση αυτή είναι λοιπόν μια διπολικότητα εντός της Ελλάδας, αν θέλετε. Είναι η ιδέα δηλαδή αυτής της κοινή ελληνικότητας. Της, η αίσθηση δηλαδή ότι ανήκει κανείς σε ένα ελληνικό έθνος. Αυτό έρχεται όμως αργότερα, συμβαίνει αργότερα, δεν συμβαίνει αμέσως στην κλασική εποχή. Και επίσης υπάρχει και μια άλλη διπολικότητα που είναι η εξωτερική διπολικότητα. Και εδώ μιλάμε για την το αθηναϊκό ή μάλλον το ελληνικό πνεύμα, την ε, κοινότητα των Ελλήνων, σε αντίθεση με τους Πέρσες. Ε, έχει τον πειρασμό κανείς να το δει αυτό μέσα από μια σύγχρονη ματιά και να πούμε εντάξει, εμείς σίγουρα είμαστε η Δύση, οι Αθηναίοι, η άλλη πλευρά ποια είναι. Ήταν κάποτε η Σοβιετική Ένωση, μπορεί να είναι σήμερα η Ρωσία. Μπορεί να είναι αύριο η Κίνα. Ε, τελικά, ο προορισμός μας είναι να καταλήξουμε σε μια ε, τέτοια ισορροπία δυνάμεων. Θα, θα έλεγα ναι. Θα ισχυριζόμουν ναι. Γιατί? Διότι ε, οι εγχώριες διαρρυθμίσεις μας μπορεί να μην είναι σταθερές, αλλά είμαστε όλοι περιορισμένοι σε αυτόν τον πλανήτη. Δηλαδή, είναι πεπερασμένος ο κόσμος μας. Και επειδή είναι πεπερασμένος, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση περί εξουσίας και. Ποιο την έχει αυτή την, ποιο την κατέχει την εξουσία και με ποιου τρόπου την κατέχει την εξουσία. Αυτό που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε στο διεθνέ δίκαιο, στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, στο σύστημα προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουμε σήμερα, είναι ουσιαστικά να συγκρατήσουμε αυτή τη δύναμη, την εξουσία, την ισχύ και να μην επιτρέψουμε σε κανένα κράτο να απομακρυνθεί από αυτή την ισορροπία. Αν ένα κράτο δηλαδή κινηθεί προ την αυταρχικότητα, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα θα το συγκρατήσουν. Και δεν χρειάζεται να πάμε σε πόλεμο για να το σταματήσουμε αυτό, γιατί υπάρχουν εκατομμύρια μικρά, μικρές και μεγαλύτερες αλλαγές που το ξαναφέρνουν πίσω. Έχουμε προσπαθήσει δηλαδή να φτιάξουμε ένα σύστημα πρόληψης, να αποτρέψουμε, να προλάβουμε τον πόλεμο εκτονώνοντας στην πραγματικότητα την αναζήτηση της εξουσίας, γιατί η ισορροπία δυνάμεων στο τέλος της ημέρας είναι ένα κλειστό σύστημα. Και εκεί είναι που συμβαίνουν τα πράγματα. Υπάρχουν εξωτερικά στοιχεία τα οποία περιστασιακά παίζουν ένα ρόλο σε αυτή την εξισορρόπηση. Η τεχνολογία, ας πούμε, είναι ένα από αυτά. Ε, μπορεί να είναι, ας πούμε, το αντίστοιχο της μακεδονικής φάλαγγας ή η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα. Αλλά και πάλι αυτά τα πράγματα είναι επίσης το προϊόν ε, του ανθρώπινου νου, του ανθρώπινου εγκεφάλου. Έτσι δεν είναι, δεν έρχονται από το διάστημα ή από το Θεό. Ε, εμείς τα δημιουργήσαμε. Θα υποστήριζα, μα, λοιπόν, θα συμφωνούσα δηλαδή μαζί σου, Μάικλ, τελικά, θα συμφωνούσα, λοιπόν, λέγοντας ότι ο Θουκιδίδης κατάλαβε ότι εδώ, επειδή ήταν και πρακτικός άνθρωπος, δεν ξέρω αν θυμάστε ότι ήταν και ο ίδιος στρατηγός, ήταν ο ίδιος πολιτικός. Δηλαδή δεν έγραφε από τον γυάλινο πύργο του, συμμετείχε ο ίδιος σε αυτά τα πράγματα. Ήταν εμπλεκόμενος, ήξερε πώς λειτουργούσε το σύστημα. Γνώριζε, ήξερε τι έκανε σωστά και τι έκανε λάθος. Νομίζω, λοιπόν, ότι καταλάβαινε πως το σύστημα πρέπει να σταθεροποιηθεί. Και για να σταθεροποιηθεί, θα χρειαστεί αυτό το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης. Θα χρειαστεί, δηλαδή, αυτή η διαδικασία της εξομάλυνσης, δηλαδή, ε, αυτή η ομότητα, η βιότητα, του πολέμου να γίνει αντιληπτή έτσι ώστε να αποφευθεί, να αποτραπεί ο πόλεμος, γιατί ο πόλεμος είναι καταστροφή. Δηλα, και πάν, δεν είναι πάντοτε ο εχθρός σου που θα καταστραφεί, μπορεί να καταστραφεί εσύ ο ίδιος από το πόλεμο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mrs. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γαβουνέλη. Τώρα ας προχωρήσουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις ή μικρές παρεμβάσεις εντός εθούσης. Γιατί ίσως υπάρχουν και κάποιοι που θα ήθελαν να κάνουν μια ερώτηση μέσω Zoom. Θα δούμε αργότερα. Παρακαλώ, χωρίς μικρόφωνο. Λυπάμαι, αλλά εκτό μικροφώνου δεν μπορούμε να κάνουμε τη διερμηνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκτός μικροφώνου. Okay. Okay. General you're not with us, you're There is a nice example of how we mentioned Oh, uh, one of my favorite onion λοιπόν, θέλω να πω ότι ένας από τους αγαπημένους τίτλους είναι αυτός που είπε ο George W. ο οποίος κάνει μια συζήτηση με έργα του Βυργιλίου και νομίζω ότι μπορεί να υπήρχε η πιθανότητα να απομνημονεύσει και κάποια πράγματα από το Θουκυβίβι. Αυτό όμως δεν είναι τυχαίο, αυτή η σύνδεση γιατί έχουμε τους νέους συντηρητικούς, ονομάζονταν Βολκάνια, η Κοντολίζα Ράις, ο Τσέινι, ο Πολ Βουφοβιτς, ήταν μια μόκρη ομάδα, η οποία ήταν υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική υπό την κυβέρνηση Μπούς. Αυτοί ήταν, αν θέλετε, οι μαθητές του Ντόναλ Κέιντιν, ο οποίος ήξερε για τον Θουκυβίβη. Έτσι λοιπόν είχαν την ρεαλιστική άποψη του Θουκυδίδη, την οποία την εφήρμοσαν με τρόπο πολύ απλοϊκό στην εξωτερική πολιτική. Αυτή είναι μια λάθος ερμηνεία του Θουκυδίδη. Βλέπετε όμως κάτι τέτοιες ομοιότητες. Άρα σίγουρα αυτοί γύρω από τον Μπούς είχαν διαβάσει Θουκυδίδη, ο Ρόμνη παραδείγματος χάρη. Αυτοί λοιπόν ακολούθησαν αυτή την προσέγγιση. Αλλά όπως οι Αθηναίοι ε, το είδαν από. ήταν πολύ εστιασμένοι στο παρόν και έτσι αντίστοιχα τότε οι θεώρησαν ότι η Αμερικανική Αυτοκρατορία είναι η πιο ισχυρή από όλες τις αυτοκρατορίες του κόσμου. και Έτσι λοιπόν ποτέ δεν θα μπορούσε να φοβηθεί ότι θα προχωρούσαν με τρόπο παράνομο. Και είδαμε τελικά όμως τι έγινε με την Αμερική όταν μπήκε παράνομα στο Ιράκ βλέπω λοιπόν ότι είπε κάποια πράγματα ο Μπούς και είδαμε τι έγινε με την αλαζονία που επέδειξαν οι Αθηναίοι έναντι των Μιλιών. Τελικά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να μείνουμε σε αυτή την αλυσίδα, να μα συγκρατήσει η αλυσίδα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, υπήρχε αντίδραση σε αυτό γιατί προχώρησε στο Ιράκ μόνη της η Αμερική, χωρίς την ευλογία του Συμβουλίου Ασφαλείας, γιατί δεν έλαβαν την ευλογία του Συμβουλίου Ασφαλείας στην εισβολή του στο Ιράκ. Και όμως για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αυτή τη συζήτηση με την παλαιά, τη γυραιά Ήπερο, η οποία είπε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό η γυραιά Ευρώπη, η παλαιά Ευρώπη και η νέα Ευρώπη. Και τότε δεν μιλάμε για την Βρετανία, μιλάμε για τα νέα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης που κοίταζαν προς την Αμερική για στήριξη και όχι προς την παλαιά Ήπειρο, την παλαιά Ευρώπη, γιατί αισθάνθηκαν ότι η μεγάλη δύναμη ήτανε οι Αμερικοί και προτιμούσαν αυτόν τον εξωτερικό σύμμαχο και όχι τον σύμμαχο που ήταν πιο κοντά, πιο εγκύτερα. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή τη διελκυστίδα, αν θέλετε. Έχουμε αυτές τις αλλαγές και πολλές φορές αυτή η αλλαγή επισύρει πολλές αλλαγές και βεβαίως βιώνουμε και τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ποτέ τότε δεν ήταν ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι αυτό ενισχύει το επιχείρημα ότι αυτή η πράξη εξισορρόπησης δεν είναι κάτι που είναι μαύρο-άσπρο τώρα, αλλά και ποτέ δεν ήταν. Ο καθηγητής Βερεμής. Αναρωτιέμαι κατά πόσο τα μαθήματα, τα μαθήματα της αρχαιότητας, τα διδάγματα της αρχαιότητας, μπορούμε να τα εφαρμόσουμε σήμερα. Καταρχήν, δεν ξέρω ποια είναι αυτά τα διδάγματα, ποια είναι αυτά τα μαθήματα κάτι άλλο. Μιλήσαμε για την ανθρώπινη φύση που δεν αλλάζει. Μήπως όμως δεν είναι έτσι. Εγώ θεωρώ ότι η ανθρώπινη φύση αλλάζει. Μπορεί να είναι φύση, αλλά η φύση μας καταδιώκει. Η μητέρα φύση μας καταδιώκει αυτή τη στιγμή εμάς τους ανθρώπους. Και ξέρουμε ότι θα υπάρξει εκδικητική μανία και ορμή. Δεν είμαι σίγουρος λοιπόν ότι η ανθρώπινη φύση τελικά δεν αλλάζει. Θέλω να πω ότι έχουν συμβεί πολλά διαφορετικά πράγματα, πολλά πράγματα που δεν περιμέναμε. Δεν περιμέναμε να συμβούν αυτά που συνέβησαν. Η ίδια η Κίνα είναι κάτι το εντελώς νέο, μια νέα εμπειρία για όλους μας. Ήταν κομμουνιστικό κράτος για πάρα πολλά χρόνια, αλλά τώρα όμως βλέπουμε ότι ευημερεί χάρη στον καπιταλισμό και βλέπουμε ότι μέχρι τώρα τα πάει καλά, με κάποια προβλήματα εδώ και εκεί. Αλλά βλέπουμε ότι η Κίνα αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, μια εξέλιξη που κανεί δεν την περίμενε στον κόσμο. Η Ρωσία Η Ρωσία νομίζω ότι δεν είναι σε αντιπαλότητα με το παρελθόν της, δεν είναι σαν συμφωνία. Βλέπουμε ότι είχε, αν θέλετε, τον κομμουνισμό ως ιδεολογία. Αλλά δεν βλέπουμε εδώ, ε, το, 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 πολλές φορές σκέφτεται, σκέφτεται ε, για πολύ καιρό τι θα κάνει και τελικά τι κάνει μετά από πολλή περίσκεψη, επιτίθενται στην Ουκρανία. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη ε, όταν σκεφτούμε την Τσαρική Ρωσία, και μετά τη Σοβιετική Ένωση και τους ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης, θέλω να πω ότι είναι πολύ προβλέψιμη χώρα, δεν πάει καλά οικονομικά και βεβαίως είναι πίσω από την Κίνα, είναι ουραγός η Ρωσία και βλέπουμε ότι πουλάει τους φυσικούς της πόρους, δηλαδή ενεργειακούς πόρους, παραδείγματος χάρη. Και τους το έδωσε όλα αυτά ο καλός Θεός. Και τελικά πουλούν αυτούς τους οικονομικούς πόρους με μεγάλη επιτυχία μέχρι τώρα. Νομίζω λοιπόν ότι η μεγαλύτερη μάλλον έκπληξη από κάποια χώρα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν ήταν να τη θεωρήσουμε ως κράτος. Γιατί, Γιατί είναι η μεγαλύτερη έκπληξη? Γιατί στο παρελθόν είχαμε αν θέλετε, πολλά κράτη τα οποία μάχονταν το ένα με το άλλο για διάφορους λόγους. Και τώρα βλέπουμε ότι δεν είναι. έχει ξεπεράσει αυτό το στάδιο. Πια δεν συμφωνούν όλα τα κράτη μεταξύ τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πάντα, αλλά τουλάχιστον έχει προχωρήσει πολύ σε αυτόν τον δρόμο της αλλαγής, σε σχέση με το παρελθόν, σε σχέση με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να είμαστε, λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πολλές εκπλήξεις. Έχουμε, λοιπόν, ότι υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Βγάζει άσους, αν θέλετε, από το μανίκι της Ευρωπαϊκής Ένωση. Μήπως, όμως, υπάρχουν όρια στο πόσο μπορεί να αλλάξει τελικά. Θα δούμε. Thank you. Thanks. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι μιλήσατε για την ανθρώπινη φύση τότε και τώρα. Δεν άκουσα όμως τη λέξη απληστία και μου κάνει εντύπωση. Μπορείτε να πείτε κάτι. Δεν υπήρχε ανάγκη για απληστία τότε. Δεν θέλανε οι άλλοι... Ε, δεν θέλανε τότε τα πράγματα των άλλων. Δεν υπήρχε απληστία. Οι αρχαίοι Έλληνε είχαν την πλέον εξία, δηλαδή να προσπαθήσω να δράξω όσο το δυνατόν περισσότερα. Και ε, έχουμε στον Πελοποννησιακό πόλεμο ένα περιστατικό και εδώ βλέπουμε ότι ε, οι Αθηναίοι έχουν παγιδεύσει εκατοντάδες Σπαρτιάτες ε, στην, κοντά στην Πύλο και σε ένα νησάκι και ήταν έτοιμη για ανακοχή, για ειρήνη, οι σπατιάτες και έχουμε τους λόγους για τους οποίους πήγαν στον πόλεμο, δηλαδή να αποδείξουν ότι είναι μια αυτοκρατορία και αν είχαν τότε, ε, ε, αν είχε υπάρξει ειρήνη, θα είχαν κερδίσει οι Αθηναίοι. Αλλά ο Κλέον τότε, ο δημαγωγό, είπαν: Αφού του πετύχαμε τώρα, μπορούμε να τα πάρουμε όλα. Και αυτό το χαρακτηρίζει ο Θουκυδίδη ω πλεονεξία. Δηλαδή να θέλει όλο και περισσότερα. Και τελικά οδηγούνται στην καταστροφή και στην ήττα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα στοιχείο της ανθρώπινης φύσης και ήταν οι Αθηναίοι εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή που έδειξαν αυτή την πλεονεξία. Ο λόγος, ήταν ο λόγος για την τελική του ΣΥΤΑ, δηλαδή ξέφυγαν από τα όρια, οι Ιβρύς και Νέμεσης. Αλλά δεν ήταν μόνο οι Ιβρύς και Νέμεσης, ήταν και οι η ιδέα ότι τελικά υπερβαίνουν τα εσκαμένα, κάνουν κάτι πάνω από τις δυνατότητές τους και πολλές φορές δεν κατανοούν την πραγματικότητα της στιγμής μέρος αυτού, και αυτό μπορούσε να αποτελέσει και αντικείμενο μια άλλη συζήτηση, αλλά σίγουρα θα μπορούσατε εσείς να το πράξετε και είστε και πολύ πιο ειδικοί από ότι εγώ. Το ερώτημα λοιπόν θα μπορούσε να είναι αν η Αθηναϊκή Δημοκρατία αυτοκτονούσε. Αν αυτοκτονούσε λόγω της δημαγωγίας, λόγω του ότι ήθελε να προχωρήσει σε αυτό που θα αποκαλούσαμε σήμερα λαϊκισμό. Έτσι λοιπόν, ας το συνδέσουμε λοιπόν με το σήμερα. Και ξαφνικά βλέπετε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία φαίνονται πολύ οικεία. Πρέπει να εξηγήσω ότι όλοι όσοι παρακολουθούν από το Zoom μπορούν επίσης να μας γράψουν τις ερωτήσεις τους στο chat. Αν έχουν ερωτήσεις ή σχόλια μπορούν να τα γράψουν στο chat. Μπορούμε να τα διαβάσουμε και αυτά. Ευτυχώ που δεν με ακούει τώρα η σύζυγός μου. Από ό,τι κατάλαβα, καταρχήν σας ευχαριστώ όλους πολύ για τις ομιλίες σας και για τις διαλέξεις. Ήταν πολύ ενδιαφέρον για έναν Ελλήνο Καναδό. Ε, να ακούσω για τους Έλληνες της αρχαιότητας. Έχω ενώπιόν μου τέσσερις καθηγητές, έτσι δεν είναι, τρεις. Τρεις καθηγητές και μία δικηγόρο, σωστά. Επειδή είπατε οι φοιτητέ μου, γι' αυτό υπέθεσα τέσσερι καθηγητέ. Πάντω, υποσχέθηκα όταν αποφύγησα και από το τρίτο πανεπιστήμιο, υποσχέθηκα να μην παρακολουθήσω άλλο μάθημα. Και εδώ ξαναβρίσκομαι μία Πέμπτη βράδυ, ενώ μπροστά από καθηγητέ. Βλέπετε τι παράξενη είναι η ζωή. Η ερώτησή μου είναι εξής. Καταρχήν να πω, επειδή συγκρίνουμε τους Έλληνες της αρχαιότητας με τα όσα συμβαίνουν σήμερα, ε, Ουκρανία, Ισραήλ, Παλαιστίνη, υπάρχει ένα ρητό από έναν μεγάλο φιλόσοφο που λέει ότι όποιος δεν μπορεί να μελετήσει ιστορία είναι καταδικασμένος να κάνει τα ίδια λάθη. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί ο Σαντιγιάννα, μεγάλο Αμερικανός. Οι Αμερικανοί ε, ασχολούνται με φιλοσοφία, παράξενη ζωή, όπω είπα. Η ιστορία, ε, την ιστορία λοιπόν τη μελετάμε γιατί δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Οι Έλληνε τη αρχαιότητα, όπω ανέφερε ο καθηγητής, κύριος Βερέμις, υπήρχε ένα μεγάλο χάσμα στα χρονοδιαγράμματα. Οι Έλληνε τη Τρία, έχουν μεγάλη απόσταση από τους Έλληνες του Περικλή, ας πούμε, ή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μιλάμε δηλαδή για ένα κενό 3.000 ετών. Μιλάμε για απόσταση 3.000 ετών. Δεν θα μπορούσαν λοιπόν και οι Έλληνες να μάθουν από τα λάθη του παρελθόντος. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που είναι επίθεση μπορώ να τη συγκρίνω και πάλι βέβαια εγώ δεν είμαι στο δικό σας πεδίο, είμαι βιολόγος, δεν έχει σημασία, αλλά μπορώ να το συγκρίνω με αυτά που συνέβησαν στην Τρία. Έλληνες ήταν όλοι, δεν είναι αλήθεια δηλαδή ότι οι Έλληνε επιτέθηκαν στην Τρία. Δεν αναφέρει ποτέ ο, ε, ο Όμηρο τη λέξη Έλληνε. Όλοι ήταν Έλληνε. Επειδή αναφέρατε λοιπόν την πλεονεξία ότι ήθελαν περισσότερα, αυτό είχε να κάνει και με την οικονομία και με πολλά άλλα πράγματα. Και έγινε αυτό ο πόλεμο. Πιθανό λοιπόν η Ρωσία και η Ουκρανία να μπορούσαν να συγκριθούν με τον πόλεμο τη Τρία. Και πάλι όμω εγώ δεν είμαι στο δικό σα πεδίο. Το δεύτερο έχει να κάνει με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Αυτή τη φορά μιλάμε για ένα κομμάτι γη που θέλουν και οι δύο λαοί. Άρα το ερώτημά μου είναι, αν συγκρίνουμε το παρελθόν με τα όσα συμβαίνουν σήμερα, και όπως είπα, οι Έλληνες της αρχαιότητας, όταν λέμε, υπήρχε μια απόσταση τριών, τεσσάρων χιλιάδων ετών μεταξύ τους. Εγώ είμαι από την Λίμνο. Η Πολιόχνη, όπως ξέρετε, ιδρύθηκε το 4.000 π.Χ. Άρα, χίλια χρόνια πριν από την Τρία. Οι Έλληνε, λοιπόν, ε, εκείνη ε, τη αρχαιότητα, δεν θα μπορούσαν να μάθουν από του προγόνου του. Ευχαριστώ. Θα γράψω και βιβλίο. Uh, I think that one of the main... Νομίζω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που κάποιο σαν τον το έγραφε την ιστορία του ήταν για να μπορέσουν να. Μάθουν οι Έλληνες κάποια πράγματα. Ξεκινάει λοιπόν με αυτές τις ιστοριούλες. Μίλησε για την αρπαγή της Ελένης. Μίλησε για το ότι οι γυναίκες ε, τις απήγαγαν ε, δεξιά και αριστερά. Και μετά μιλάει για το πώς οι Έλληνες άδικα εισέβαλαν στην τρία... και οδήγωσαν στην κλιμάκωση... Και μετά μιλάει για το πώς οι Πέρσες επίσης εισέβαλαν στην Ελλάδα και έτσι κλιμακώθηκαν τα πράγματα και ουσιαστικά λέει στους Αθηναίους να μην φερθούν άδικα, να μην υποδηλώσουν άλλους όπως έπραξαν οι Πέρσες. Και νομίζω ότι ναι, προσπάθησαν να κάνουν αυτό που είπατε... και ο Ηρόδοτος θα ήταν πολύ απογοητευμένος... που τελικά το, ευρω... το κρατήριο δεν άκουσε την προειδοποίηση του. Δηλαδή, ξέρανε ότι συνέβη στο παρελθόν... Προ... γεγονότα του παρελθόντος, τα θεωρούσαν ως προειδοποίηση... και εσείς μιλήσατε για το ότι πολλές φορές κανείς υπερβάλλει... ξεπερνάει, αν θέλετε, αυτά που πρέπει... Και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Άρα, λοιπόν, οι Αλλήνες προσπάθησαν και αυτοί να μάθουν από το παρελθόν, αλλά όπως και εμείς, το κοινό δεν άκουγε πάντα. Θα διαβάσω ε, μια παρέμβαση ε, ε, κάποιου που μας παρακολουθεί από το Zoom. Είναι ο κύριο Τάσος Κονίτης, αφού γράφει το όνομά του το αναφέρω. Λέει, ευχαριστώ πιστεύω, για την εκδήλωση. Πιστεύω ότι η παγίδα του Θουκυδίδη δεν μπορεί να αποφευχθεί παρά μόνο να προβλεφθεί. Όσο μεγαλώνει η δύναμη σου, τόσο θα, σε φοβάτε, θα, τόσο θα φοβάσει τον γειτονά σου. Είμαι μικρομεσαίο και ξαφνικά κερδίζω ένα παραδείγματο χάρη μεγάλο ποσό. Ταυτόχρονα, αυτόματα θα σκεφτώ ότι ο γειτονά μου με ζηλεύει και θέλει κάτι από μένα. Άρα, είτε θα τον εξαλείψω, είτε θα τον εξαγοράσω. Δεν θα περιμένω. Κάπω έτσι φέρθηκαν οι Αμερικάνοι στο Βιετνάμ, στην Κορέα κλπ. Uh, ήθελα επίση να κάνω δύο παρατηρήσει ο ίδιο. Thank you, Sorry. Yeah. Thank you very much. Anyway. Well... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία διακοπή. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Μπορεί να δούμε πόσοι. Well, uh, before I, uh, one is to continue uh, the idea of. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε σε σχέση με αυτά που είπε ο Μάθιου. Στην περίπτωση πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και άλλα πράγματα, όχι μόνο την επίθεση του Πούτιν κατά της Ουκρανίας. Εγώ ήμουν ανταποκριτή στι Βρυξέλλες από την αρχή της δεκαετίας του 1990 και για πολλά χρόνια. Και μπορώ να σας πω ότι μέχρι το 2008 το ΝΑΤΟ δεν ήταν σε θέση να αιτιολογήσει όχι την ε, ούτε καν την ύπαρξή του, ούτε όχι την επέκτασή του. Δηλαδή, ήταν δύσκολο το ΝΑΤΟ να μας εξηγήσει, και εγώ συμμετείχα σε κάποια ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα, τον λόγο ύπαρξης του ΝΑΤΟ και γιατί να ε, περιλάβει και άλλες χώρες το ΝΑΤΟ να επεκταθεί. Βεβαίως, μετά το 2008, τα πράγματα επιδεινώθηκαν και δεν ήταν τυχαίο που ήταν σε εκείνη, εκείνη την εποχή που τελικά εισέβαλε στη Γεωργία η Ρωσία και την τελευταία εβδομάδα στο ραδιόφωνο, στο ραδιοφωνικό μου εκπομπή, ε, μίλησα για την περίπτωση της Τουρκίας, η οποία απεσήρθη από μια άλλη σύμβαση η, και μιλάμε λοιπόν για τα συμβατικά όπλα. Η σύμβαση για τα συμβατικά όπλα η οποία είχε υπογραφεί το 1990 και τώρα όλοι εγκαταλείπουν αυτή τη σύμβαση. Υπήρξε ε, κάποιος ειδικό και μαζί ε, απαριθμίσαμε ποιες είναι οι συνδίκες οι οποίες εγκαταλείπονται ή πλέον δεν είναι σε ισχύ. Καθίστανται μία ε, εγκυρές. Βλέπουμε λοιπόν τι συμβαίνει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Πράγματα λοιπόν αλλάζουν. Η λέξη αλλαγή είναι εφημισμός, μάλλον. Είναι δυνατόν να φανταστούμε μια νέα τάξη... και δεν μιλάμε μόνο για τις παραδοσιακές απειλές... συμβατικά όπλα, πυρηνικά όπλα. Έχουμε λοιπόν εδώ μια σύμπτωση, αν θέλετε. Α, μια σύμπτωση. Έχουμε όπλα και τεχνητή νοημοσύνη... Τη χρήση, δηλαδή αυτή τη συνδυαστική, το είδαμε στη Γάζα, ε, τη χρήση, από το... ε, είδαμε τι έγινε και με το Ισραήλ. Αυτά τα πράγματα μπορεί να μην τα σκέφτεται κανεί αυτή τη στιγμή, αλλά τι γίνεται αν μπορούμε να έχουμε όπλα και στο διάστημα. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να χρειαστεί μια συνθήκη για όλα αυτά. Υπάρχουν συνθήκε, όχι, υπάρχει μια τέτοια συνθήκη. Υπάρχουν πολλέ συνθήκε. Δεν είναι μία, αλλά έχουμε μια συνθήκη για το διάστημα. Δεν υπήρχαν πολλές δυνάμεις στο διάστημα στο παρελθόν. Θα ήθελα όμως εδώ να επανέλθω στην αρχική μου συζήτηση. Είπατε νωρίτερα ότι στην αρχαιότητα τα κράτη, οι πόλεις κράτη, καταλάβαιναν ότι μερικές φορές ξεπερνούσαν κάποια όρια και προσπαθούσαν, τουλάχιστον οι ιστορικοί, προσπαθούσαν να δημιουργήσουν κάτι που θα ήταν αντίστοιχο της κοινωνίας των πολιτών. Δηλαδή προσπαθούσαν να τους συγκρατήσουν, να τους επαναφέρουν. Αυτό που τους έλειπε στην αρχαιότητα και αυτό που διαθέτουμε σήμερα είναι οι διεθνείς θεσμοί. Γιατί Παλιά προσεύχονταν στην Θεό, προσεύχονταν στις Μούσες για βοήθεια. Ήταν μια επίκληση βοήθειας στην αρχαιότητα. Και τώρα τελικά τι κάνουμε ανταυτού. Προσπαθούμε να ε, απευθυνθούμε σε κάτι που εμείς έχουμε δημιουργήσει. Τα κράτη. Δηλαδή πάλι δεν είναι κάτι που ήρθε από το διάστημα, από κάποιο Θεό ή από τα πράσινα ανθρωπάκια στον Άρη. Είναι κάτι που εμείς δημιουργήσαμε. Ο μηχανισμός, λοιπόν, που δημιουργήσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λειτουργεί και τον έχουμε δει να λειτουργεί πολύ καλά σε ένα διπολικό κόσμο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Yeah. Το έχουμε δει να λειτουργεί μεταξύ ήπα και της Σοβιετικής Ένωσης. Yeah. Το έχουμε δει να λειτουργεί πολύ καλά σε ένα μονοπολικό κόσμο, σε αυτή τη μικρή, αν θέλετε, σε ένα μικρό παράθυμο παράθυρο ευκαιρίες, όπου ήταν μόνο μία δύναμη, η Αμερική, που ήταν παντοδύναμη. Και τώρα βλέπουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα. Και είχαμε αυτό που αποκαλούσα παρεοτέρα μία κάθετη, αν θέλετε, διάκριση στον κόσμο. Δηλαδή, είτε με τον ελεύθερο κόσμο πράγμα που σημαίνει ότι ήσουν καπιταλιστής από πλευρά οικονομία, ότι είχε τη δυνατότητα τη ελευθερία τη έκφραση στην κοινωνία σου, ότι μπορούσε να ψηφίσει ελεύθερα και ότι ασπάζεσαι σε κάποιε αξίε. Και απ' την άλλη, είχε ένα κομμουνιστικό κράτος με κρατικό έλεγχο της οικονομίας, και ήταν ή το ένα ή το άλλο, δηλαδή το σοβιετικό πακέτο, το δυτικό πακέτο κτλ. Αυτό όμως που βλέπουμε τώρα είναι μια διαστρωμάτωση οριζόντιου τύπου. Ναι, δηλαδή μπορεί να είναι κομμουνιστικό κράτος η Κίνα, αλλά μπορεί να έχει ανοιχτή οικονομία. Έτσι λοιπόν δεν είναι πλέον μια λύση πακέτο, υπάρχουν όλο και περισσότερα κράτη στην Αφρική... που θα μπορούσαν να ευθυγραμμιστούν με την Κίνα... για τις υποδομές παρ το σχάρι, αλλά παρόλα αυτά θα μπορούσαν να ε, θέλουν... Ε, τα πάντα και να ψηφίζουν στον ΟΙΕ και να συνεργάζονται με τη Δύση και να λαμβάνουν στρατιωτική στήριξη από τη Ρωσία. Όλα αυτά να συμβαίνουν παράλληλα. Και αυτό θα ήταν κάτι που θα μπορούσε καν να το διανοηθεί κανεί στο παρελθόν. Δηλαδή, πλέον έχουμε ένα πολυπολικό κόσμο και είναι αποκεντρωμένο αυτό ο κόσμο. Και το σύστημά μα όμω δεν είναι φτιαγμένο για αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχουν σταθεροποιητικοί μηχανισμοί σε αυτό το σύστημα. Έτσι λοιπόν, αναπόφευκτα, εμείς αλλάζουμε το σύστημα. Και υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνει κανείς αυτό. Το πρώτο, ο πρώτος είναι να αλλάξουμε ευθύς εξ αρχής, δηλαδή να τα διαλύσουμε όλα και να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Αυτό απαιτεί πόλεμο. Ωραία. Είστε έτοιμοι για πόλεμο. Εγώ όχι. Αλλά κανείς δεν με ρώτησε. Ο άλλος τρόπος είναι αυτή η αργή διαδικασία του μετασχηματισμού. Μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα να κινούνται. Μπορούμε να ακούσουμε τα γρανάζια του μηχανισμού να κινούνται. Είμαστε πολύ κοντά και δεν μπορούμε να δούμε ακόμα το αποτέλεσμα. Πιστεύω, σε 5-10 χρόνια θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και θα πούμε «Να, αυτό ήτανε, αυτό συνέβη». Αυτή τη στιγμή δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Καταλαβαίνουμε ότι τα μικρά πράγματα, τις συνιστώσεις πριν πέντε χρόνια, αν κάποιος ήταν να μιλήσει για την ενέργεια, πάνω τους χαρίς, στην Ελλάδα, και θα έλεγε ότι εμείς θα αλλάξουμε τα πράγματα και εμείς θα γίνουμε εξαγωγέας ενέργειας προς τους μπόριους γείτονε. οι άνθρωποι θα είχαν σκάσει στα γέλια. Θα είχαν πραγματικά γελάσει γιατί θα ήταν κάτι το αδιανόητο. Όμως τελικά συνέβη σχεδόν εν μία νυχτή μετά την Ουκρανία. Συνέβη. Είναι κάτι το νέο. Είναι μια αλλαγή. Έχει επιπτώσεις αυτή η αλλαγή. Αλλά είμαστε πολύ κοντά στα τεκτενόμενα για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο κόσμος λοιπόν αλλάζει. Οι Έλληνε όντω είχαν κάποιου διεθνεί μηχανισμού, α πούμε δεσμευτική διαιτησία από ουδέτερου τρίτου κτλ. Και, και θα έλεγα κι εγώ ότι υπήρχε και το Αμφικτιονικό Συμβούλιο, που ήταν η ομάδα των κρατών που συμφωνούσαν να προστατεύσουν τα ιερά και τα όσια. Και οι Φωκεί ζήτησαν βοήθεια για να επιβάλλουν από τον Φίλιππο της Μακεδονίας, ο οποίος εποφελήθηκε από αυτή τη διεθνή τέξη, τέ, τάξη για να κατακτήσει όλη τη χώρα. Είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα. The next

και άρχισαν να χτίζουν ή να αναβαθμίζουν τα μακρά τείχη που συνέδεαν την Αθήνα με τον Πειραιά. Σε αυτή την περίπτωση η Αθήνα θα είχε την Ασπίδα και το Δόρη, αντίστοιχο με τους ήλωτες της Λακωνίας. Αυτή ήταν η υπαρξιακή απειλή των Λακωνίων. αισθάνονταν ότι στρεβλωνόταν η ισορροπία των δυνάμεων εναντίον τους. Και υπήρχαν αναρρύθμιτες αφορμές. Ή άμεση λόγοι, θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι, χάρη της συζήτησης. ας πούμε, το μεγαρικό διάταγμα, ο πόλεμος στο βορρά της Κέρκυρας, τα Ποτιδαϊκά. Υπήρξαν, πολλά, υπήρξαν πολλοί προβληματισμοί, αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι η Σπάρτη φοβόταν. Κάποια στιγμή που ήμουν στην πρεσβεία στη Washington, έκανε ο Ντόναλτ Κάγκαν μία διάλεξη. Εκεί λοιπόν τολμήσαμε να συγκρίνουμε αυτό τον προβληματισμό, δηλαδή των Σπαρτιατών έναντι των Αθηναίων, περίγυρω στο 430 π.Χ., με τις ρήτρε της συνθήκης ABM. Υπήρχε τότε δηλαδή μια φήμη ότι η Αμερική θα αποσυρθεί από την συνθήκη ABM. Είναι η συνθήκη κατά των αντιβαλιστικών πυράβλων. Όταν λοιπόν εσύ έχεις το δώρι και ο άλλος έχεις την ασπίδα, έχει την ασπίδα, δεν μπορείς να του επιτεθείς. Στις παγκόσμιες υποθέσεις φοβάμαι ότι πάντοτε θα συμβαίνουν κάτι τέτοιο. Και η καθηγήτρια κυρία Γαμουνέλη είπε ότι οπωσδήποτε έχουμε θεσμούς σήμερα. Η αμφικτιονία δεν ήταν ένας πολύ ισχυρός θεσμός εξυπηρετούσε, θα έλεγα, θρησκευτικά ή πολιτικά θέματα σχετικά όμως με την θρησκεία, με τα θρησκευτικά. Άρα ήταν διαφορετικό. Αυτή είναι λοιπόν η κυριότερη διαφορά στη δική μας εποχή. Ότι σήμερα κατέχουμε και έχουμε, όχι πάντοτε αποτελεσματικούς, αλλά έχουμε διεθνείς θεσμούς. Τα Ηνωμένα ΕΕ, Έθνη, ας πούμε. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, με όλα τα υπέρ και τα κατά. Αυτή είναι μια ισορροπία δυνάμεων. Κάποια στιγμή, λοιπόν, οι Λακώνοι ένιωσαν ότι η ισορροπία έκλεινε, έγερνε προς την Αθήνα. Υπάρχει, λοιπόν, η ύβρις και το γεγονός ότι κάποια κρίσιμη χρονική στιγμή δεν είχαν καλούς κυβερνήτες, καλούς ηγέτες, καλούς ναυάρχους, καλούς στρατηγούς η καταστροφή μιας υπηρετικής δύναμης όπως η Λακωνία, η Σπάρτη, δεν έγινε στο πεδίο της μάχης, στην ξηρά, αλλά σε ναυμαχία. Ε, κάπου στον Ελίσποντο. Και είναι τραγικό, είναι τραγική ηρωνία. Δηλαδή, είναι μια υπηρετική δύναμη που νικά μια ναυτική δύναμη σε ναυμαχία. Εννοείται, τους νικήσανε, αλλά με περσικά χρήματα για τα πλοία τους. Ναι, με περσικά χρήματα. Γιατί επωφελήθηκαν από την αδυναμία, την ελληνική αδυναμία. Αλλά έχω και μια άλλη ερώτηση προς την καθηγήτρια κυρία Γαβουνέλη. Είστε διευθύντρια του Ελιαμέπ και ζούμε σε έναν πραγματικό κόσμο όπου η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρές ανησυχίες, είναι αντιμέτωπη με σοβαρές ανησυχίες. Ποια θα ήταν η συμβουλή σας προς την ελληνική κυβέρνηση εν ώψη του, δεν ξέρω πώς να το θέσω, λέει ο μιλητής, να το πω τουρκική πρόκληση, τον, έναντι των τουρκικών προκλήσεων. Δεν είναι ακριβώ το ερώτημα του ενό δισεκατομμυρίου. Εγώ δεν συμβουλεύω την ελληνική κυβέρνηση ω ΕΛΙΑΜΕΠ, δεν συμβουλεύω με την κυβέρνηση. Αλλά κατά καιρού γράφω σε εφημερίδε άρθρα. Άρα μπορείτε να δείτε ποιε είναι οι θέσει μου σε αυτά τα πράγματα. Και κάνω και ομιλίε ω δικηγόρο διεθνού δικαίου, δικαίου και ω ακαδημαϊκός που έχει και 20 χρόνια εμπειρία σε διαπραγματεύσεις. Δεν είμαι ακριβώς, δηλαδή, στο γυάλινο πύργο μου. Το, η πιο δύσκολη περίοδος που έχει βιώσει αυτή η χώρα με τους γειτόνους μας, νομίζω ήταν η περίοδος όταν δεν μιλούσαμε μεταξύ μας. Αυτό σημαίνει ότι ε, απλώς πολεμούσαμε στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Παίζαμε κρυφτούλη, μάλλον, στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά δεν είναι μόνο ότι παίζαμε κρυφτό, αλλά ήταν δύσκολο. Το κάναμε στο παρελθόν και είμαι σίγουρη ότι θα το ξανακάνουμε. Είναι δηλαδή αυτή η φάση που δεν μιλούσαμε ο ένας τον άλλον, δεν μιλούσαμε μεταξύ μας και τελικά καταλήξαμε σε μία ρητορική που ποτέ δεν είχα συναντήσει πριν σε όλα μου τα χρόνια θυμάμαι συγκεκριμένες καταστάσεις στην Ανδριανούπολη που με είχαν προσκαλέσει στην άλλη πλευρά των συνόρων να συζητήσουμε το θέμα της μετανάστευσης και θυμάμαι μία σειρά συναντήσεων ε, και στη διάρκεια γευμάτων και τα λοιπά, με 7 ανθρώπους γύρω από το τραπέζι, τοπικές αρχές, δήμαρχος, περιφερειάρχες και τα λοιπά. Και θυμάμαι να λένε το εσύ προσωπικά το ξέρετε, εσείς προσωπικά το ξέρετε ότι θα έρθουμε νύχτα. Εσείς προσωπικά. Εκεί μπορεί να χαμογελάσω, ε, μπορώ να κρίνω ότι είναι πολύ θεατρικό και τι όχι, αλλά πιστέψτε με δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Και αυτό πραγματικά δημιουργεί τον κίνδυνο. Θα έλεγα λοιπόν ότι πάντοτε πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας. Μπορεί να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε στο τέλος της ημέρας. Μπορεί να υπάρχουν κάποια θέματα που να μην μπορούν να λυθούν στο τέλος της ημέρας. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας. Έχει μια ερώτηση ακόμα. Έχω και μία ερώτηση από το Zoom. Κυρία Αντωνιάδου, γράφει Ukraine. Um... Please, παρακαλώ. Matthew. Και μετά ο Μάθιου θα απαντήσει και στις δύο ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα μέχρι τώρα. Μου άρεσε πολύ η συζήτηση. Θέλω να μιλήσω για το πώς σκεφτόμαστε ως έννοια το κράτος, αλλά και γεωγραφικά... και να μιλήσουμε για τον Καναδά ως κράτος... και μιλήσουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τη διπλωματία εντός ενός κράτους. Μιλάω για τη μημοσπονδιακή κυβέρνηση... η οποία διαπραγματεύεται με τους γηγενείς, τα First Nations όπως λέμε στα αγγλικά... με τους Inuit και με άλλους και μπορούμε να θεωρήσουμε και το Κεμπέκ ως κράτος-έθνος, αλλά μπορούμε να σκεφτούμε και την Καθολική Εκκλησία και το Βατικανό και τον Πάπα και μιλάμε λοιπόν τη συζήτηση μεταξύ ε, του Καναδά και των γηγενών. Ποια είναι τα πράγματα που θα μπορούσαμε να μάθουμε από το Θουκιδίδη, πώς μπορούμε λοιπόν να ασχοληθούμε με διαφορετικές έννοιες του κράτους και του εθνικισμού μέσα στα ειδικά μας τα σύνορα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία ερώτηση, δύσκολη ερώτηση. Θα έλεγα ότι η, η Καναδά συμπεριφέρθηκε στους γηγενείς όπως οι Αθηναίοι συμπεριφέρθηκαν στους μίλιου ή και χειρότερα γιατί δεν τους έδωσαν καν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις. Και νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που προέκυψαν από την Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης είναι ότι οι γηγενείς θέλουν να νιώθουν ότι μιλούν σε ισότιμη βάση, σαν κράτος προς κράτος, σαν έθνος προς έθνος. Και έτσι λοιπόν έχουμε όλα αυτά, δηλαδή μιλάμε για την ομή δύναμη, βλέπουμε ότι η Μοσπενδιακή Κυβέρνηση της ΟΤΑΒΑ δεν έχει την ανάγκη να συμπεριφερθεί σε ένα μικρό καταβλισμό σαν να είναι έθνος που είναι σε ισότιμη βάση, σαν να μιλάει δηλαδή με κάποιους άλλους, όπως μιλούν οι διπλωμάτες διαφορετικών χωρών μεταξύ τους. Το θέμα όμω είναι ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες και εδώ θα ήθελα να αναφέρω δύο πράγματα. Δηλαδή, παρά τον πληθυσμό, παρά την διαφορά, αν θέλετε, την πληθυσμιακή, το να φέρετε κανείς σαν να είναι ισότιμος εταίρος, πράγμα που ζήτησαν οι γηγενείς πληθυσμοί και δικαίως, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι και οι γηγενεί λαοί θα πρέπει να έχουν μια φωνή και να καθορίσουν αν θέλετε τη συζήτηση και όχι απλά να τους προσκαλέσουν σε κάτι το οποίο δεν δημιούργησαν ποτέ ή δεν συμμετείχαν στη δημιουργία του. Έτσι, λοιπόν, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε την προσέγγιση αυτή, όπως δηλαδή στο Θουκιβίδη, δηλαδή μπορεί από πλευράς realpolitik ή ε, πολιτική εξουσιών, είναι το σωστό, αυτό πρέπει να κάνεις. Και τα πράγματα αλλάζουν, όπως είπαμε. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε πιο δίκαια αποτελέσματα για πολλούς λαούς, ακόμα και για τους πιο ισχυρούς, αν τελικά μπορούμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι δύσκολη ερώτηση, άρα δύο πράγματα. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια, αν θέλετε, ισότιμη μεταχείριση από ένα έθνος προς ένα άλλο έθνος και ακόμα και η πιο αδύναμη, το πιο αδύναμο έθνος θα πρέπει να συμμετέχει στην διαδικασία και να συμμετέχει στο, να δημιουργήσει, αν θέλετε, κανόνες για τη διαδικασία αυτή. Άλλη ερώτηση. Εκτός μικροφώνου εκτός μικροφώνου. Λοιπόν, όπως είπα, συμφωνώ. Α, μάλλον δεν συμφωνώ. Οι Αθηναίοι, αυτό που έκαναν στους Μητυλινέους, νομίζω η Λέσβος είναι η Μητυλίνη, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα και κάποιο ανέκδοτο τώρα, γιατί, την Λέσβο. Οι Αθηναίοι δεν συμπεριφέρθηκαν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, οι Αθηναίοι δεν έκλεψαν τα παιδιά όπως οι Καναδοί. Εγώ είμαι Καναδός, δηλαδή δεν έκλεψαν τα παιδιά των γηγενών, των ηθαγενών. Οι Καναδοί πήραν τα παιδιά των Ιθαγενών από το Βανκούβερ, τα έκλεψαν αυτά τα παιδιά και τα πήγαν στην άλλη άκρη του Καναδά. Είμαι περήφανο που είμαι Καναδό, αλλά αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που έχει πράξει ποτέ ο Καναδά. Και δεν ξέρω αν έχουμε ζητήσει συγγνώμη, δεν ξέρω αν έχουμε ε, κάνει αυτό που πρέπει, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει, δηλαδή να ζητήσουμε συγγνώμη. Αυτό το θέμα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και θέλω να πω ότι οι Αθηναίοι δεν έκαναν τίποτα σαν αυτό που κάναμε εμείς οι Καναδοί στους Ιθαγενείς, στους γηγενείς, αν θέλετε. No, in... Συμφωνώ επί της αρχής. Δηλαδή θεωρώ ότι η γενοκτονία των γηγενών είναι κάτι άνευ προηγουμένου. Δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις εδώ και ξέρουμε ότι πολλές φορές έχουμε πολλές αποτρόπες πράξεις κατά τη διάρκεια ειρήνης και πολύ πολέμου, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να συγκριθεί με μια σκόπιμη γενοκτονία η οποία γινόταν σε μια ολόκληρη χώρα. Οι αρχαίοι Έλληνε δεν είχαν την ευκαιρία να κάνουν κάτι τέτοιο. Υπάρχει κάποιος στο πίσω μέρος της αίθουσας, δεν σας βλέπω. Πάρετε το λόγο, παρακαλώ. Γεια σας, ήταν πολύ ωραίες οι ομιλίες. ευχαριστώ πολύ. Εσείς αναφέρετε, και το άκουσα και από το ακροατήριο, μιλήσατε για την ιστορία. Ε, αναφέρετε επίσης ότι αυτοί που δεν μελετούν την ιστορία και δεν παρακολουθούν την ιστορία, είναι καταδικασμένοι να την επαναλάβουν. Εγώ πιστεύω όμως ότι δεν τελειώνει έτσι η πρόταση, ή εγώ πιστεύω ότι αυτοί που δεν παρακολουθούν την ιστορία είναι καταδικασμένοι, αλλά βλέπουμε τελικά ότι αυτοί που παρακολουθούν την ιστορία τελικά είναι καταδικασμένοι να τη δουν να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Τι γνώμη έχετε για αυτή την έκφραση. Συμφωνώ. Εγώ είμαι καθηγητής ιστορίας. Είμαι κάποιος που διαβάζει και ειδήσει και ενημερώνεται και συνέχεια χτυπάμε το κεφάλι μας, γιατί βλέπουμε ότι τα πράγματα επαναλαμβάνονται. Και αυτό που λέω εγώ ξανά και ξανά, είτε πρόκειται για τη Γάζα, την Ουκρανία, ε, όλοι σου λένε αυτός ο πόλεμος, αυτός ο πόλεμος, είναι καλός πόλεμος. Αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι σωστά. Αυτή τη φορά δεν θα ξαναχρειαστεί να πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε μόνο αυτό τον τελευταίο πόλεμο. Και βεβαίως αυτό δεν είναι ποτέ αλήθεια. Και έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Παρακαλώ, και μετά ο κύριος, γιατί ξαναμιλείς. Συγχαρητήρια για όλα όσα μας είπατε. Μας δώσατε την οπτική της, του δικού σας κλάδου ο καθένας. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι υπάρχει μία ολιστική διαφορά μεταξύ του δικού μας κόσμου και του αρχαίου κόσμου. Τι οδήγησε στους διεθνείς θεσμούς. Το γεγονός ότι φτάσαμε στο χείλος της καταστροφής, της πλήρους καταστροφής όλου του κόσμου, στο νου των Αθηναίων ή των Σπαρτιατών της εποχής εκείνης, δεν νομίζω ότι θα, θα εξάλληφαν αντίπαλο, την αντίπαλη πόλη με, από τον πόλεμο. Ποτέ δεν ήταν αυτό πάντοτε. Ήθελαν κάτι παραπάνω, ήθελαν περισσότερα εδάφη, ήθελαν περισσότερους πόρους. Δηλαδή, πάντα κάτι ήθελαν να πετύχουν, να αναποκτήσουν. Να Τι μας οδήγησε, λοιπόν, στους διεθνείς θεσμούς και στο διεθνές δίκαιο. Ναι, το χείλος της καταστροφής. Και κάτι έπρεπε να κάνουμε γι' αυτό. Γιατί αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα να μιλάμε. Εν τούτης, ακόμα και τώρα... Κάνοντας ένα βήμα πίσω, βλέπω ότι μέσα από, αυτό τον, από αυτή την πολυπολικότητα, τον πολυπολισμό που, έχει, που έχουμε αναπτύξει από τότε, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να αφήσουμε κατά μέρος την έννοια του νόμου και να πάμε προς τα διδάγματα και να εξηγήσω τι εννοώ. Υπάρχουν και έννοιε, τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, και, αλλά και παραπληροφόρηση και υπάρχει και νέα διατύπωση των αφηγημάτων. Βλέπω λοιπόν ότι και τα μεγαλύτερα και τα μικρότερα κράτη κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, όπως λέμε. Θέλουν δηλαδή να παρουσιάσουν τη δική τους έννοια πηγαίνοντας για πόλεμο, χωρίς να λένε καν ότι πρόκειται για πόλεμο. Ο ορισμός, άλλωστε, του πολέμου δεν αναγνωρίζεται καν. Και αρχίζουμε να... και μια επιχειρηματολογία, μια συζήτηση. Είναι πόλεμος, θα πρέπει να είναι πόλεμος. Και ποιος είναι ο ορισμός του πολέμου. Και για ποιον λόγο γίνεται ο πόλεμος. Δηλαδή, το κάθε κράτος δεν θέλει να αναγνωρίσει ποια είναι η κατάσταση. Για παράδειγμα, από τη δική μου οπτική γωνία, σοκαρίστηκα που επλήγη μια πρεσβεία, χτυπήθηκε μια πρεσβεία. Αν αφήσουμε κατά μέρο τώρα τη δικαιολόγηση και τι υπήρχε μέσα στην πρεσβεία εν τούτης, πάμε προς τα πίσω. Αυτό πιστεύω αυτή είναι μια οπισθοδρόμηση έναντι του διεθνούς δικαίου, γιατί το διεθνές δίκαιο πρέπει να αναπτύσσεται, να αναπτύσσεται, να προσαρμόζεται στο νέο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων και των διπλωματικών σχέσεων. Thank you. Σας ευχαριστούμε. What is misinformation that was not actually included in 1984, which is... Ε, το 1984 υπήρχε παραπληροφόρηση, μιλούσε κανείς για έναν διαφορετικό τρόπο να προτείνει την αλήθεια που δεν είναι πλέον αλήθεια. Τι μπορεί να είναι διαφορετικό σήμερα, ίσως η τεχνολογία με τις έννοιες. Μα οι έννοιες από πίσω είναι σχεδόν ίδιες. Δεν είναι κάτι δηλαδή που πρέπει να μας εκπλήσει τόσο πολύ. Εξελισσόμαστε. Η διαφορά μεταξύ του αρχαίου κόσμου, του κλασικού κόσμου, του κόσμου των ανακαλύψεων, είναι ότι υπήρχε πιο πολύς κόσμος για να εκμεταλλευτούμε και να εξερευνήσουμε. Ενώ τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα. Γιατί ο κόσμος μας είναι πεπερασμένος. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα και σε αυτή τη φάση το πρόβλημα αυτό είναι υπαρξιακό και το πρόβλημα αυτό είναι η κλιματική αλλαγή. Δηλαδή η φύση μας κυνηγάει γιατί την κυνηγήσαμε εμείς. Και εδώ πρέπει να αναπροσαρμόσουμε την σκέψη μας πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τους θεσμούς μας, τους κανόνες, τους κανονισμούς και τον τρόπο που δραστηριοποιούμαστε. Γιατί, Γιατί μπορεί να καταλήξουμε σε αυτή την αποκεντρωμένη διαρρύθμιση, διευθέτηση, αλλά λειτουργούμε στο ίδιο επίπεδο. Και αυτό το ίδιο επίπεδο μας περιλαμβάνει όλους. Είπατε ότι ίσως δεν θα πρέπει να μιλάμε για νόμο, αλλά για σχέσεις. Αλλά ο νόμος είναι σχέσεις. Ο νόμος είναι στην πραγματικότητα, η νομοθεσία είναι μία μέθοδος συμπεριφοράς, διαγωγής. Ο νόμος είναι αυτός που μας δίνει τις οδηγίες μας καθοδηγεί για το πώς θα επιχειρήσουμε, πώς θα λειτουργήσουμε στο περιβάλλον μας. Και φυσικά είναι και το θέμα των κυρώσεων στη συνέχεια για να μπορεί αυτό να είναι βιώσιμο και εφικτό στο τέλος της ημέρας. Αλλιώς θα ζούσαμε απλώς σε έναν κόσμο ε, χρησμών, δηλαδή ε, από τους Δελφούς και θα προσευχόμασταν στον Απόλλωνα να μας βοηθήσει όλους. Χρειάζονται δηλαδή πιο πρακτικά στοιχεία στη διευθέτησή μας. Οι κανόνες δεν έχουν αλλάξει. Απλώς πρέπει να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα. Και η χρήση των λέξεων υπάρχει για κάποιο λόγο. Δηλαδή, η Ρωσία, ας πούμε, δεν λέει είμαστε σε πόλεμο με την Ουκρανία. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουν να αναγνωρίσουν πως έχουν παραβεί τον κανόνα που απαγορεύει τη χρήση βίας και άρα απαγορεύει τον πόλεμο. Και δεύτερον, δεν θέλουν να δεσμεύονται από το ανθρωπιστικό δίκαιο το οποίο τίθεται σε ισχύ όταν γίνεται πόλεμος. Υπάρχει λόγος δηλαδή γι' αυτό. Ο λόγος για τον οποίο ε, δεν το αναγνωρίζουν οι άνθρωποι όταν ε, γίνεται βομβαρδισμό σε πρεσβείες που έχει γίνει επανειλημμένος είναι απλώς διότι από τη στιγμή που θα το κάνουν θα αναγνωρίσουν και ότι έχουν παραβεί έναν κανόνα. Και αν έχουν παραβεί κανόνα, θα πρέπει να υπάρχει κάποια κύρωση, κάποια ποινή. Ε, δηλαδή, συνέβη κάτι, το λένε σε παθητική φωνή. Βομβαρδίστηκε η πρεσβεία. Αλλά δεν βγήκε κάποιο να πει το κάναμε εμεί, να αναλάβει την ευθύνη, γιατί. Και, και άρα, εφόσον κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, κανείς δεν είπε εμείς το κάναμε, δεν μπορεί κανείς να τιμωρηθεί. Εμείς ξέρουμε ποιοι το έκαναν, Από τη στιγμή, λοιπόν, που ξεπερνά με το όριο, το κατόφλι και χρησιμοποιείται βία, βία τότε οι κανόνες λένε ότι υπάρχει εν το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Άρα, από τη στιγμή που αναγνωρίζεις ότι έχεις χρησιμοποιήσει βία, μπορεί να χρησιμοποιήσει βία και η άλλη πλευρά. Και αυτό ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει και κλιμακώνεται και τελικά καταλήγουμε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο, ενώπιον ενός παγκοσμίου πολέμου. Ε, και η μακεδονική φάλαγγα θα μπορούσε να σκοτώσει πολύ αποτελεσματικά και αποδοτικά, αλλά πόσο θα σκότωνε, 100? Ενώ σήμερα πατάμε ένα κουμπί και σκοτώνουμε εκατομμύρια, έτσι. Υπάρχει λοιπόν μια διαφορά. Οι λέξεις έχουν σημασία. Και στο διεθνές δίκαιο, οι λέξεις έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία, γιατί κουβαλούν αποσκευές από πίσω. Χρησιμοποιούμε, δηλαδή, λέξεις, τις λέξεις με προσοχή. Και κάποιες φορές επιλέγουμε να μην χρησιμοποιήσουμε ορισμένες λέξεις, γιατί αυτό μπορεί πραγματικά να κάνει διαφορά. Μία τελευταία απάντηση, Μάθιου, ίσως ένα τελευταίο σχόλιο. Και εγώ δυσκολεύομαι με την παραπληροφόρηση στον νέο κόσμο, με την ταχύτητα και την απήχηση των μίντια. Αλλά και πριν από το 1994, ο Θουκιδίδης, στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, δηλώνει ότι τα μέσα αλλάζουν στον κόσμο και λέει ότι ακόμα και σε εκείνον τον πόλεμο, ότι οι φατρίες πολεμούσαν μεταξύ τους και χρησιμοποιούσαν λέξεις ε, στρεβλωμένα, εσκεμμένα. Ε, δεν υπήρχε το TikTok τότε, αλλά υπήρχε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα σε τοπικό επίπεδο. Αυτή είναι μία περίπτωση που θεωρώ ότι ε, αυτό είναι κοινό. Κάθε φορά λοιπόν, που πηγαίνω σε μουσείο Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτό που θεωρώ ότι είναι πιο συγκινητικό είναι όταν υπάρχει έκθεση της προπαγάν... για την προπαγάνδα στην εποχή του πολέμου. Αν δηλαδή σκεφτείτε την χρήση των λέξεων, δείτε ας πούμε πώς οι Ιάπωνες παρουσιάζονταν στην δημόσια ζωή της Αμερικής. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικές οι λέξεις και έχουν σημασία, έχουν νόημα. Γι' αυτό ο κόσμος τις στρεβλώνει τόσο, γιατί αν δεν είχαν σημασία οι λέξεις δεν θα τις στρεβλώναν και η ευθύνη μας είναι να προστατεύσουμε και τις λέξεις για να μετριάσουμε αυτή την χρήση. Είναι ένα δίδαγμα που μπορούμε να αντιλήσουμε από τον Θουκιδίδη, και το οποίο ο ίδιος προτείνει. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην Αθήνα από το Νιου Μπρόνσουι. Ευχαριστούμε κυρία Γαβουνέλη καθηγήτρια διεθνού δικαίου στο ΕΚΠΑ και Γενική Γραμματέα του ΕΛΙΑΜΕΠ και τον κύριο Βερέμ, βεβαίω, ευχαριστούμε, ο οποίο έχει ήδη φύγει. Σα ευχαριστούμε όλου. Ζακ, oh, yeah. και εγώ να σα ευχαριστήσω όλου. Να ευχαριστήσω τον διακεκριμένο ομιλητή μας. Και όλου όσοι ήρθατε από πιο κοντά, από πιο μακριά. Όλε όμω οι ομιλίε ήταν εξίσου ενδιαφέρουσε. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ Δεύκη. Ευχαριστώ όλου του ανθρώπου του Ινστιτούτου που μα βοήθησαν. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Μείνετε να πιούμε μαζί ένα ποτήρι κρασί και να συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ όλου.